Είδαμε λοιπόν στις δύο πρώτες συναντήσεις μας πώς φτάσαμε στο να υιοθετήσουμε κάποιες έννοιες και πώς τις ίδιες αυτές έννοιες τις φαλκιδεύσαμε, τους αλλάξαμε το περιεχόμενο από αυτό που είχαν στην γενετική τους εξέλιξη, εμφάνιση και εξέλιξη και οδηγούμαστε σε μία εποχή που ουσιαστικά μας δηλώνει ότι δεν ζούμε εδώ, αλλά ζούμε κάπου αλλού, σε έναν άλλο χρόνο δηλαδή. Δεν είμαστε στην παιδική μας ή στη βρεφική μας ακόμη ηλικία, αλλά είμαστε στο στάδιο της ωριμότητας. Και επισημάναμε εν ολίγης που πρέπει να βασιζόμαστε για να αποδίδουμε όχι την έννοια όπως μας αρέσει και όπως μας βολεύει, αλλά όπως την απέδωσε η εποχή της γέννησης και της εξέλιξής της μέσα στον πραγματικό χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα ακριβή τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα, τον οποίο όμως αρνούμαστε. Γιατί αρνούμαστε? Μα αρνούμαστε την ίδια την ιστορία, όπως είπαμε. Δηλαδή, αρνούμαστε ότι είμαστε το αποτέλεσμα μιας εξέλιξης, η οποία όμως από τη μια μεριά ανάγεται στον πραγματικό χρόνο, το 2021, το 2020 πριν, το 2019, αλλά συγχρόνως έχει και έναν άλλο χρόνο που διανύουμε, ο οποίος δεν είναι ο πραγματικός, αλλά αυτός που έχει να κάνει με την υπόστασή μας, με τη φύση μας, δηλαδή με αυτό που αντιπροσωπεύει η πραγματική μας κατάσταση, που αυτός είναι για την νεότερη εποχή ο ανθρωποκεντρικός χρόνος. Εάν δείτε την κοσμοϊστορία, έχουμε την πρωτόγονη εποχή σχηματικά, έχουμε τη δεσποτική εποχή που ξεκινάει από κάποια περίοδο εν πάση περιπτώσει και αυτή εσωτερικά εξελίσσεται. Κορυφαία εκδήλωσή της είναι η φαραωνική και η περσική και η κινεζική δεσποτεία, κράτος δεσποτεία, και η οποία όμως φτάνει μέχρι τον 19ο προς 20ο αιώνα. Δεν είναι κάτι δηλαδή που ανάγεται στο πολύ μακρινό παρελθόν. Εάν ψάξετε να δείτε τι συνέβη με τις ιδεολογίες, άλλο μας διδάσκει ο Μάρξ, παραδείγματος χάρη, και ο φιλελευθερισμός σε σχέση με την εξέλιξη των πραγμάτων. Θα μας πει ο Μάρξ ότι ξεκινήσαμε από τις δουλοκτητικές κοινωνίες, φτάσαμε στις φεουδαλικές, μετά στις καπιταλιστικές και μετά στο σοσιαλισμό. Λοιπόν, πώς θα εξηγήσουμε ότι οι δουλοκτητικές κοινωνίες παράγουν φιλοσόφους όπως ο Πλάτωνας, εάν ταξινομήσουμε όλο τον τότε κόσμο, όχι δεσποτή ανθρωποκεντρισμό με ανάλογες εσωτερικές παρεμβάσεις και επιρροές, και η φεουδαρχία είναι η πιο σκοτεινή περίοδος της κοσμοϊστορίας, αυτή που γνώρισε η Δυτική Ευρώπη μετά την άλωση της Δυτικής Ρώμης. Δεν έχει να επιδείξει, όχι δεν έχει να επιδείξει πνευματικούς ανθρώπους, δεν έχει να επιδείξει καν παρουσία γραμμάτων, δηλαδή ανάγνωσης και γραφής, έτσι. Λοιπόν, σε αυτή τη διαδοχή λοιπόν που μετά επισέρχεται ο λεγόμενος καπιταλισμός, δηλαδή το κεφάλαιο, προσέξτε, όχι το οικονομικό σύστημα, το κεφάλαιο, δηλαδή η νομισματική οικονομία. Εάν δεχτούμε ότι το κεφάλαιο είναι η αιτία της εκμετάλλευσης, τότε πρέπει να το καταργήσουμε. Εάν καταργήσουμε το κεφάλαιο, πάμε στην εποχή του σπηλαίου, στην ανταλλακτική οικονομία, στη φυσική οικονομία. Και απ' την άλλη, δεν υπησέρχεται η έννοια του οικονομικού συστήματος. Θεωρείται ενιαία. Δεν αλλάζει. Κάποιος έχει την επιχείρηση στην ιδιοκτησία του και αν χρειάζεται περισσότερη εργασία, προσλαμβάνει κάποιος με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Και αυτό θεωρείται ότι είναι και θα είναι εσαΐ το οικονομικό σύστημα. Δεν αλλάζει. Κατά την ίδια έννοια που και το πολιτικό σύστημα δεν αλλάζει. Αυτό είναι,
αυτό ήταν, αυτό θα είναι πάντοτε. Διάκριση δηλαδή ιδιοκτήτη του συστήματος οικονομικού ή πολιτικού και κοινωνίας η οποία συμβάλλεται, άλλοτε δεν μπορούσε να συμβληθεί διότι ήταν αντικείμενο ιδιοκτησίας, φεουδαρχία, τώρα επειδή η εργασία πάλι χρειάζεται, συμβάλλεται για να εκχωρήσει τι? Εργασία, όχι. Δουλεία. Ελευθερία δηλαδή. Αυτό είναι το θέμα. Διότι από τη στιγμή που κάποιος συμβάλλεται για να παραγάγει έργο, να προσφέρει δηλαδή εργασία, σημαίνει ότι παραιτείται από την ελευθερία του να είναι αυτόνομος και αυτοκαθοριζόμενος και υπόσχεται ότι θα κάνει αυτό που θα του λέει ο εργοδότης. Και αυτός θα τον προσλάβει, αυτός θα τον απολύσει, αυτός θα καθορίσει μέσα σε ένα κανονιστικό πλαίσιο, αλλά όλα θα γίνουν στη βάση των αποφάσεων αυτού που είναι ο κάτοχος της οικονομικής ιδιοκτησίας. Άρα η οικονομική ιδιοκτησία, ο κάτοχος του οικονομικού συστήματος, είναι που παράγει εκμετάλλευση, αν το δούμε από την πλευρά αυτή, και όχι ο κάτοχος του κεφαλαίου. Εγώ μπορώ να έχω κεφάλαιο δισεκατομμυρίων που το βρήκα κάτω από το μαξιλάρι μου, έτσι, το ανακάλυψα κάπου ή το κληρονόμησα εν πάση περιπτώσει και να το έχω εκεί να κάθεται ή να βγαίνω έξω και να είμαι σπάταλος, να το κάνω οτιδήποτε, αλλά να μην αναπτύσσω επιχειρηματική δραστηριότητα και να μην κάνω εκμετάλλευση. Κατά την ίδια έννοια, απλώς μπορεί να με πούν ανάλγητο. Κατά την ίδια έννοια που μπορεί να συστήσω μια μεταφορική επιχείρηση, παραδείγματος χάρη, χωρίς κεφάλαιο, μια σφραγίδα, και αν βρεθεί κάποιος που θέλει να του κάνω μετακόμιση, θα μισθώσω και ένα καμιόνι και κάποιους Έλληνες ή Πακιστανούς εργάτες ή οποιουσδήποτε άλλους και θα κάνω τη μετακόμιση. Μπορεί λοιπόν να κοροϊδέψω τον άνθρωπο που θέλει να του κάνω μεταφορά και να του πάρω διπλάσια, μπορεί να μην ασφαλίσω τον εργαζόμενο, μπορεί να του δώσω λιγότερα, μπορεί οτιδήποτε. Αυτό είναι εκμετάλλευση, αλλά χωρίς κεφάλαιο. Και έχουμε και τον υπαρκτό σοσιαλισμό και τον σοσιαλισμό, που απεδείχθη ότι δεν ήταν ο σοσιαλισμός η επόμενη του καπιταλισμού φάση, αλλά ήταν το σύστημα που ήρθε να επιταχύνει τα πράγματα εκεί που οι κοινωνίες ήταν καθυστερημένες, όπως είναι η Ρωσία και όπως είναι και η Κίνα. Γιατί έγινε η λεγόμενη πολιτιστική επανάσταση? Ήταν η εκκρίζωση του παλαιού καθεστώτος που έγινε με βίαιο τρόπο για να εγκαθιδρυθεί αυτό το σύστημα που έχει και σήμερα η Κίνα, που είναι ένας αυταρχικός, έτσι, ένα αυταρχικό σύστημα, το ίδιο που υπάρχει και στις δυτικές χώρες, απλώς δεν έχει το περιθώριο της ατομικής ελευθερίας που δίδεται αλλού, και στο πολιτικό και στο οικονομικό και στο κοινωνικό σύστημα. Αυτό, ξέρετε, έχει να κάνει με τις έννοιες που λέμε. Δηλαδή, τι θα θεωρήσουμε οικονομικό σύστημα, τι θα θεωρήσουμε κεφάλαιο, τι ρόλο παίζουν αυτά τα πράγματα στη ζωή των ανθρώπων. Λοιπόν, δεν είναι το κεφάλαιο ως κεφάλαιο που δημιουργεί καταστάσεις. Είναι η χρήση του κεφαλαίου και η ιδιοκτησία του κεφαλαίου που συνδέεται με την ιδιοκτησία του οικονομικού συστήματος. Άρα, εάν στο οικονομικό σύστημα προβλεφθεί, παραδείγματος χάρη, η εφαρμογή της δημοκρατικής αρχής, δηλαδή να συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι, τότε ποιος θα παίρνει τις αποφάσεις, ο κάτοχος του κεφαλαίου ή αυτοί που θα έχουν την πλειοψηφία μέσα στην διαδικασία που θα επιχειρείται εκεί? Αυτό δεν είναι, προσέξτε, δεν είναι επινόηση του νου μου. Είναι φαινόμενο που το συναντάμε στον ελληνικό κόσμο. Δηλαδή, το οικονομικό σύστημα που έχουμε σήμερα, που ανήκει σε κάποιον ιδιοκτήτη, είτε έχει κεφάλαιο είτε δεν έχει, το γνωρίζει ο ελληνικός κόσμος στην πρώτη περίοδο της εισόδου του στην αντίστοιχη με τη σημερινή εποχή, στις απαρχές δηλαδή, όταν φεύγει σιγά σιγά από την άστη φεουδαρχία και μπαίνει στον ανθρωποκεντρισμό μέσα στις πόλεις. Και στη συνέχεια υπησέρχεται ένα άλλο οικονομικό σύστημα, που είναι το οικονομικό σύστημα που χωρίζει την κοινωνία των πολιτών, που γίνεται πολιτική κοινωνία, το σύνολο των πολιτών,
με την οικονομική κοινωνία, που είναι μια άλλη κοινωνία οικονομικών μεταναστών ουσιαστικά, η οποία η μία στηρίζει την άλλη. Η πολιτική κοινωνία συμμετέχει στην αναδιανομή του οικονομικού προϊόντος χωρίς να παράγει η ίδια το οικονομικό προϊόν. Και ένα τρίτο στάδιο είναι αυτό που το συναντάμε καθοδόν προς την ανάπτυξη της οικουμένης, που θα το δούμε, και που καταλήγει στο τέλος να εφαρμόζει την δημοκρατική αρχή, είναι η εταιρική οικονομία όπως την αποκαλώ, εφαρμόζει την δημοκρατική αρχή στο οικονομικό σύστημα. Αυτό το οικονομικό σύστημα της εταιρικής οικονομίας είναι το πιο μακρόβιο στην ιστορία του ανθρωποκεντρικού, δηλαδή του ελληνικού κόσμου, που ναι μεν σταδιακά εξελίσσεται, κάνει μια κοιλιά στην περίοδο της Ρώμης, που ξανααναδεικνύει τη δουλεία σε υπέρτατο αγαθό, αλλά στη συνέχεια, στη δεύτερη περίοδο, την αυτοκρατορική Ρώμη, γενικεύεται, στο Βυζάντιο καταλύεται χωρίς απόφαση, επειδή γίνεται άχρηστη, περιπίπτει σε αχρησία ή δουλεία, δεν συμφέρει δηλαδή, και καθιερώνεται η εταιρική οικονομία. Με αυτή την εταιρική οικονομία ζει ο ελληνικός κόσμος μέχρι και το τέλος της τουρκοκρατίας. Είναι τα αμπελάκια, είναι η ίδρα, είναι όλος ο κόσμος, δεν είναι μόνο αυτά. Αυτά, προσέξτε, τα αμπελάκια τα ανακάλυψαν οι σενσιμονιστές, μια μερίδα Γάλλων επαναστατών, και έμειναν, γιατί έγραψαν ένα βιβλίο για αυτά, και έμειναν στην ιστορία και προκάλεσαν ενδιαφέρον. Ο ελληνικός κόσμος τα θεωρούσε τόσο αυτονόητα που δεν έκρινε σκόπιμο να τα μελετήσει. Ζούσαν με αυτά. Και το ίδιο με τα νησιά, με όλο το φάσμα. Μου έδωσαν κάποτε, πριν από λίγα χρόνια, το σύνταγμα, είχαν συντάγματα. Και τα κοινά της τουρκοκρατίας, οι πόλεις, και οι εταιρικές συσσωματώσεις που τις είπαν συντροφίες και λοιπά, οι συντεχνίες. Κακοφορμίστηκαν και κακοφημίστηκαν μετά, γιατί αποδόθηκαν στη φεουδαρχία. Άλλο πράγμα. Αλλά μου έδωσαν ένα σύνταγμα της Καλύμνου, που ουσιαστικά είναι ένα συνδυασμός, συνάντηση οικονομικού και πολιτικού συστήματος, δηλαδή ολόκληρο των κοινότητων Καλυμνίων διοικεί με πολιτικούς όρους το οικονομικό σύστημα των Καλυμνίων, σε μια συνέργεια όλων μαζί και καταμερισμό εσωτερικής εργασίας, που οδηγεί στην δημοκρατία και στα επιμέρους και στο συνολικό. Είναι προς δημοσίευση αυτό. Που σημαίνει τι, 1870 τόσο, όπου δηλαδή ο ελληνικός κόσμος δεν έχει ενσωματωθεί στο ελλαδικό κράτος, εξακολουθούν να υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Με αυτά, δηλαδή τα κοινά, την νομισματική οικονομία εννοείται, και την εταιρική οικονομία, έγινε σταδιακά η μετάβαση της δυτικής κυρίως Ευρώπης στον ανθρωποκεντρισμό, δηλαδή σε αυτό που λέγεται αναγέννηση, και στη νεότερη εποχή, που είναι κατά την τρόπο της μετακένωσης από το Βυζάντιο στη Δύση. Λοιπόν, θα μου πείτε, μα οι Άραβες, το Ισλάμ κυριαρχούσε στα 2/3 της Ευρώπης, σε όλη τη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή, έτσι, και στην Ισπανία κάποια στιγμή. Πώς έγινε και αυτοί δεν άσκησαν επιρροή? Μα δεν άσκησαν γιατί υπήρχαν και τα ιδεολογικά τείχη. Μπορεί να κάνανε συναλλαγές τώρα. Μπορεί να κάνανε συναλλαγές, αλλά υπήρχαν τα ιδεολογικά τείχη. Δηλαδή, οι εκκλησίες και Δύση και Ανατολή, στην προσπάθειά τους οι δυτικοί να χειραφετηθούν από το Βυζάντιο, ήρθαν σε σύγκρουση, αλλά και οι δύο συμφωνούσαν ότι από εκεί θα διαμόρφωναν τους όρους της επικοινωνίας. Δηλαδή αυτό το πολιτισμικό μείγμα που μετακαινώθηκε από την Καθολική Εκκλησία στη Δύση είναι τεράστιο. Οι Γερμανοί δεν είχαν καμία επαφή με τους Άραβες, κατέβηκαν
όταν άρχισαν να συγκροτούνται σε κράτος, κατέβαιναν στην Ιταλία και επικοινωνούσαν διαλέγοντα με το Βυζάντιο. Όταν ο Όθωνας ήθελε να παντρέψει το γιο του για να αποκτήσει κύρος προς τους άλλους ηγεμόνες της Ευρώπης τότε, της βαρβαρικής Ευρώπης, τι έκανε, δεινοπάθησε, πίεσε για να του δώσουν μία βυζαντινή, την οποία του την έδωσαν βεβαίως στο τέλος, αλλά τι έκανε, μία μεγαλοπρεπή, ένα μεγαλοπρεπή γάμο στο Βατικανό, που κάλεσε όλους τους ηγεμόνες της Ευρώπης, διότι αυτό του έδωσε το αναγκαίο κύρος για να είναι αυτός που έγινε στη συνέχεια. Εκεί υπήρχε η πηγή του πολιτισμού, το πρότυπο δηλαδή, και όλοι μιμούνταν. Εάν δείτε, παραδείγματος χάρη, τις ενδυμασίες, το τυπικό που υπάρχει στις βασιλικές, στις μοναρχικές αυλές της εποχής, είναι αυτό που έχει το Βυζάντιο. Σήμερα το τυπικό της αγγλικής μοναρχίας είναι αυτό. Το περιγράφει ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος. Και τι συνέβαινε στη συνέχεια. Παίρναν το τυπικό, όπως και ο Καρλομάγνος, το μετέφεραν στην αυλή τους, αλλά η εφαρμογή γινόταν με τους όρους της φεουδαρχίας, δηλαδή προσαρμοζόταν σε μια φεουδαρχία. Έτσι έγινε, δημιουργήθηκε εν τέλει και επευλήθη επί της δυναμικής των πόλεων που πήγαινε να γίνει πέραν των Άλπων αυτό που συνέβη στην Ιταλία, δηλαδή να κυριαρχήσουν οι πόλεις και μέσω των πόλεων να γίνει η αναγέννηση, αλλά επευλήθη η απόλυτη μοναρχία. Η απόλυτη μοναρχία επευλήθη διότι εισέπραξε και αυτή ως πρότυπο εκεί το Βυζαντινό, ενώ στην Ιταλία το Βυζαντινό ήταν όχι πρότυπο απλώς, αλλά η κυρίαρχη πραγματικότητα επ' αυτών αναγνώριζαν. Αν πάτε στη Φλωρεντία θα δείτε ότι μέχρι την τελευταία στιγμή αναγνώριζαν την τυπική έστω υπεροχή του, το ανήκειν δηλαδή στο Βυζαντινό κράτος, ενώ πέραν των Άλπαιων δεν υπήρχε αυτό το θέμα, και εκεί λοιπόν ήρθαν οι ηγεμόνες να καλύψουν το κενό και έτσι με τη δύναμή τους κατάφεραν να υπερισχύσουν. Δεν είναι τυχαίο, αν πάτε στη Μασαλία παραδείγματος χάρη, τι θα διαπιστώσετε εκεί, ότι τα τείχη της πόλεως δεν είναι φτιαγμένα για να υπερασπιστούν την πόλη από εξωτερικούς εχθρούς, αλλά είναι φτιαγμένα έτσι ώστε η κεντρική κυβέρνηση του απόλυτου μονάρχη του Παρισιού να ελέγχει την πόλη που είχε δυναμική αυτονόμησης και ανεξαρτησίας. Έτσι διαμορφώθηκε αυτό το κλίμα. Όταν λοιπόν έφτασαν στο 18ο-19ο αιώνα, εκεί αντιμέτωποι με τις νέες πραγματικότητες άρχισαν να μπαίνουν επί της ουσίας και να λένε τι κάνουμε τώρα. Πώς θα χτίσουμε αυτόν τον κόσμο. Και βεβαίως αποξενώθηκαν, όπως είπαμε, από το Βυζάντιο, το θεώρησαν εχθρό τους, και από την άλλη μεριά αποξενώθηκαν από τις έννοιες, τις πήραν έτσι, αλλά τους αφαίρεσαν το περιεχόμενο. Μιλήσαμε την προηγούμενη φορά για την ελευθερία και είδαμε ότι είναι 5 τα επίπεδα της ελευθερίας στα οποία καλούμαστε να δώσουμε απάντηση, να τα προσδιορίσουμε, το πεδίο τους. Η ελευθερία είναι μία, αλλά η ελευθερία αναπτύσσεται σε διάφορες περιοχές της ζωής των ανθρώπων. Αναφερθήκαμε πρώτα, κακώς πρώτα, αλλά επειδή είναι η καθημερινότητά μας, στην ατομική, κοινωνική και πολιτική. Η ατομική είναι αυτό που συγκροτεί την προσωπική μας ζωή, ό,τι έχει να κάνει με τον καθημερινό μας βίο. Η κοινωνική, που περιλαμβάνει βεβαίως και την οικονομική. Η κοινωνική ελευθερία έχει να κάνει με τις ειδικότερες περιοχές μέσα στη χώρα του καθενός που συνάπτηκαν οι συμβάσεις με την οικονομία, με το σχολείο, με οτιδήποτε. Η πολιτική έχει να κάνει με το σύνολο. Εκεί δηλαδή που παράγονται τα μεγάλα γεγονότα που αφορούν το σύνολο μιας οργανωμένης κοινωνίας. Και οι τρεις αυτές όμως ελευθερίες
περιοχές της ελευθερίας έχουν να κάνουν με τη χώρα, δηλαδή με την επικράτεια μέσα στην οποία είναι συγκροτημένη πολιτικά μία κοινωνία. Άρα, για να υπάρξουν αυτές οι ελευθερίες, πρέπει να υπάρξει η συνολική ελευθερία. Η ελευθερία της ελληνικής χώρας, της ελληνικής κοινωνίας, της ιταλικής, της αμερικανικής, της γαλλικής. Μόλις συγκροτηθεί πολιτικά, δηλαδή ως επικράτεια, κράτος το λέμε σήμερα, ή μία κοινωνία, τότε εκεί θα εγερθούν τα άλλα ζητήματα. Σήμερα τι ελευθερίες γνωρίζουμε από τις 5 ελευθερίες? Οι 3 είπαμε είναι οι εσωτερικές ελευθερίες, η 4η είναι του συνόλου, του έθνους λέμε σήμερα, και η 5η είναι τα υποσύνολα μέσα στο έθνος. Είμαστε Μακεδόνες, θα είμαστε μόνο πολιτισμικά Μακεδόνες, Πελοποννήσιοι και μετά Κορίνθιοι ή ό,τι, ή θα θέλουμε να φτιάξουμε και το πολιτικό μας μόρφωμα εκεί για να αποφασίζουμε για τις επιμέρους υποθέσεις μας, ώστε να μην αποφασίζει ένα κέντρο για όλα αυτά. Είναι η αμφισβήτηση της ενιαίας πολιτικής κυριαρχίας που διδάσκει ότι ο κεντρικός κυβερνήτης θα φτάνει μέχρι τον τελευταίο πολίτη, και έρχεται η άλλη αυτή ανάπτυξη της συλλογικής ελευθερίας που λέει όχι, διότι εδώ είμαστε εμείς που θέλουμε να έχουμε, να ρυθμίζουμε τα του οίκου μας, αλλά και να μετέχουμε στη διαμόρφωση της συνολικής δημόσιας σφαίρας. Βλέπετε αυτές τις 5 λοιπόν περιοχές, οι οποίες όμως είναι εσωτερικές στο κράτος. Δεν μπορεί να υπάρξει δηλαδή ελευθερία πέραν του κράτους, γιατί πέραν του κράτους είναι κανείς άπολης. Δηλαδή δεν έχει την ιδιότητα του μέλους μιας κοινωνίας, γιατί δεν υπάρχει πολιτιακό σύστημα πέραν του κράτους. Και αυτό και εκεί οι σχέσεις δεν είναι σχέσεις πολιτικής, δεν είναι σχέσεις συνάντησης των ανθρώπων κάτω από μια στέγη, είναι σχέσεις που έχουν να κάνουν με την βία, με την δύναμη, και είπαμε την προηγούμενη φορά ότι ο πόλεμος είναι συνάδων στοιχείο του κράτο-κεντρισμού, της συγκρότησης δηλαδή των κοινωνιών σε κράτος, αλλά όχι των πολιτικών συστημάτων ή άλλων καταστάσεων. Μπορεί ένα πολιτικό σύστημα να είναι πιο πολεμοχαρές, αν θέλετε, αλλά τον πόλεμο τον διεξάγουν όλοι, όπως και την προσέγγιση της ειρήνης, με τους ίδιους όρους. Είτε πρόκειται για δημοκρατία, είτε για οτιδήποτε, οποιοδήποτε άλλο πολιτιακό σύστημα. Για να μιλήσουμε λοιπόν για... Συγγνώμη, να ακούσω την ερώτηση. Η πολιτική μισθοδοσία, ας πούμε, έτσι, είμαι εγώ στην αρχαία Αθήνα και μισθοδοτούμε λόγω του πολιτικού έργου που παράγω. Έτσι. Ας πούμε ότι είμαι από σήμερα το βουλευτή. Και οι υπόλοιποι, οι οποίοι είναι οι μέτοικοι όμως που παράγουν την οικονομία την άλλη, δεν συμμετέχουν και Αθηναίοι. Πού? Στην παραγωγή του οικονομικού προϊόντος της πόλης. Βεβαίως συμμετέχουν. Η πολιτική μισθοφορία δεν εισήχθη για να μισθοδοτείται ο επιχειρηματίας. Όχι, για να γίνεται μια αναδιανομή, ας πούμε, των κερδών. Έτσι. Ποιος θα διεκδικήσει λοιπόν την πολιτική μισθοφορία? Αυτός που θα διεκδικούσε την εργασιακή μισθοφορία στο οικονομικό τομέα. Δηλαδή αυτός που δεν έχει άλλους πόρους. Ναι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η πολιτική μισθοφορία ήταν ανοιχτή για όλους, αλλά την διεκδικούσαν αυτοί οι οποίοι είχαν την ανάγκη της. Εάν διαβάσετε τους Φίκες του Αριστοφάνη, εκεί υπήρχε ένας διάλογος μεταξύ ενός γιου και ενός πατέρα. Ο γιος έχει γίνει εκατομμυριούχος και το φέρει βαρέως που ο φτωχός πατέρας πηγαίνει στην Ηλιαία, πηγαίνει στην εκκλησία του Δήμου και ζει από τη μισθοδοσία που λαμβάνει από εκεί. Και ο διάλογος έχει το περιεχόμενο ότι ζητάει ο γιος από τον πατέρα να πάψει να πηγαίνει εκεί, το θεωρούσε κατώτερο της κοινωνικής του κατάστασης, και να του χαρίσει παλάτια, υπηρέτες, τα πάντα,
και να είναι χορηγός του. Και του απαντάει ο πατέρας με ένα επιχείρημα σε δύο επίπεδα. Το πρώτο που έχει να κάνει με την εξάρτηση που θα δημιουργούσε η σχέση αυτή. Ναι, λέει, θα είμαι, λέει, όπως οι χωρίς οικούντες δούλοι. Χωρίς οικούντες ποιοι ήταν? Οι δούλοι που είχαν γίνει επιχειρηματίες. Ο μεγαλύτερος τραπεζίτης της Αθήνας είναι δούλος. Και σε άλλες επιχειρήσεις. Υπήρχαν δούλοι που είχαν ολόκληρη επιχείρηση μίσθωσης δούλων σε καταπερίπτωση εργασίας. Με την έννοια του μέτικου, όχι ότι δούλευε. Όχι. Είναι άλλη κατηγορία. Οι μέτικοι είναι πολίτες άλλων πόλεων. Επομένως, είναι ελεύθεροι να ασκούν επάγγελμα στην Αθήνα ή σε μια δημοκρατική πόλη ή σε μια ολιγαρχική πόλη. Οι δούλοι, κατά κύριο λόγο, είναι προέλευσης βαρβαρικών χωρών που ερχόντουσαν στις πόλεις γιατί προτιμούσαν να είναι δούλοι στην πόλη και δει στη δημοκρατική πόλη παρά δούλοι, δουλοπάρικοι στην χώρα προέλευσης. Γι' αυτό και εφαρμόζεται το δίκαιο της χώρας προέλευσης. Δεν είναι η εικόνα του δούλου που έχουμε σήμερα, την οποία πήραμε είτε από την διακίνηση της δουλείας από τις ευρωπαϊκές χώρες, από την Αφρική προς την Αμερική κλπ. Δεν είναι η έννοια της δουλείας που έχουμε από την ασιατική ενδοχώρα στο παρελθόν. Δεν είναι η έννοια της δουλείας της Ρώμης. Προσέξτε, στη Ρώμη έχουμε επαναστάσεις των δούλων. Στις πόλεις δεν έχουμε. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι οι δούλοι στις πόλεις είναι οι άνθρωποι που έρχονται ως οικονομικοί μετανάστες ή αγοράζονται από εκεί και τους φέρνουν από τις βαρβαρικές χώρες. Άρα οι όροι ζωής στην πόλη είναι υπέρτεροι των όρων ζωής εκεί που βρισκόντουσαν. Βεβαίως πάντα έχουν προσδοκία να γίνουν πολίτες, αλλά είναι σε μια κατάσταση την οποία, αν θέλετε να την αξιολογήσουμε, έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα, έχω γράψει βιβλίο. Δυστυχώς το βιβλίο αυτό είναι στα γαλλικά, αλλά το αναφέρω συχνά αυτό και μάλιστα στο ελληνικό κοσμοσύστημα αναφέρω αυτή την πραγματικότητα. Δηλαδή, ο δούλος στην Αθήνα, εκεί έχουμε τις πηγές, γι' αυτό αναφερόμαστε στην Αθήνα, έχει περισσότερα δικαιώματα και διασφαλίσεις από ό,τι έχει ένας λεγόμενος πολίτης στην εποχή μας και διεργαζόμενος και πολίτης. Εκτός του να είναι πολίτης της πόλης, να συμμετέχει στην κυβέρνηση της πόλης. Το ζήτημα της πολιτιότητας, της ιδιότητας του πολίτη, τίθεται στη δημοκρατία, διότι από εκεί αντλεί τεράστιες απολαβές και κυβερνάει την πόλη. Το ζήτημα του πολίτη στις δικές μας χώρες, εποχές ή στην εποχή του Σόλωνα δεν είχε και ιδιαίτερη σημασία. Εξέλεγε κάποιον και κυβερνούσε αυτός. Και η εταιρική οικονομία που λέτε έρχεται αργότερα. Θα τα δούμε αναλυτικότερα στο επόμενο, στην επόμενη συνάντησή μας. Ο δούλος λοιπόν στην Αθήνα έχει όλα τα δικαιώματα του πολίτη στην ιδιωτική του ζωή. Δεν μπορεί κανείς να του προσβάλλει, έχει οικογένεια, έχει μαζί με την οικογένεια έχει δικό του ταμείο, μπορεί να έχει ιδιοκτησία. Έχει όμως και μία τυπική εξάρτηση από έναν πολίτη, είναι χρεωμένος σε έναν πολίτη, τον οποίον τον τρέφει, του δίνει όταν έχει δική του επιχειρηματική δραστηριότητα, περνάει πολύ καλά ο πολίτης που έχει το δούλο του που έγινε επιχειρηματίας και τελειώνει εκεί το θέμα. Το ίδιο, προσέξτε, οι μαρτυρίες δείχνουν ότι ο δούλος στην Αθήνα μπορούσε να προσαγάγει στη δικαιοσύνη έναν πολιτικό ρήτορα της Αθήνας και να καταδικαστεί ο πολιτικός ρήτορας. Ο Εσχήνης κατακτήσει φόντος, παραδείγματος χάρη. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα.
μάλωσαν μεταξύ τους και τον προσήγαγε στη δικαιοσύνη, στην Ηλία. Είναι μία άλλη πραγματικότητα. Η δούλη στη Ρώμη είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Διότι οι δούλοι στη Ρώμη προέρχονται από τις κυρίως ελληνικές πόλεις, που ήταν πολίτες δηλαδή, άρα ελεύθεροι, και οι περίφημοι δημοσιώνες, γιατί η Ρώμη συμπεριφέρθηκε λαιλατικά. Δηλαδή λαιλατούσε κυριολεκτικά τον ελληνικό κόσμο που παρήγε πλούτο. Γι' αυτό το λόγο και καθιστάμενος κάποιος δούλος, επειδή με την αυθαιρεσία που ασκούσαν οι δημοσιώνες, οι εντεταλμένοι δηλαδή φοροεισπράκτορες της συγκλήτου της Ρώμης και των συγκλητικών, είχαν μεγάλες μάζες πληθυσμού μεταφέρει στην Ιταλία και τους είχαν σε εχθρό καθεστώς. Και επειδή θυμόντουσαν ότι αυτοί ήταν προηγουμένως πολίτες και ελεύθεροι, δεν ανέχονταν αυτή την κατάσταση. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Σπάρτακος, οι άλλοι δούλοι και οι ηγέτες τους προέρχονται από τον ελληνικό κόσμο. Και όχι μόνο αυτό. Ξέρετε ποιο ήταν το σύμβολο της εξεγέρσης των δούλων στην Ιταλία? Τα σύμβολα των Σελευκηδών. Διότι θεωρούσαν ότι η οικουμενική περίοδος των ελληνιστικών χρόνων τους είχε δώσει επάρκεια ελευθερίας και νοσταλγούσαν αυτή την πραγματικότητα, έναντι της πραγματικότητας που είχε εγκαθιδρύσει η Ρώμη. Είναι δυστυχώς η άγνοια, που δεν αφορά τον πολύ κόσμο, αφορά αυτούς που κάνουν ιστορία, η οποία διαστευλώνει τα πράγματα, διότι δεν έχει την καθολική άποψη του πράγματος για να μπορέσει να δώσει και λύσεις και απαντήσεις και ερμηνείες κυρίως σε αυτά τα ζητήματα. Στις περισσότερες φορές ναι. Δεν έχουμε την ίδια κατηγορία. Όπως έχουμε κοινωνική διαφοροποίηση στους πολίτες, άλλοι είναι επιχειρηματίες, άλλοι είναι εργαζόμενοι, άλλοι έχουν την μικρή τους επιχείρηση κλπ. Έτσι είναι και οι δούλοι. Υπάρχει και εκεί κοινωνική διαφοροποίηση. Δηλαδή έχουμε επιχειρηματίες, έχουμε δασκάλους, έχουμε διαβάθμιση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, έτσι. Και έχουμε και δούλους, παραδείγματος χάρη, στα ορυχεία του Λαβρίου. Αυτοί δεν ήταν. Αλλά και αυτοί προστατεύονταν. Μας λέει ο Ξενοφών, παραδείγματος χάρη, έρχονται, λέει, οι δούλοι και κάθονται και λιάζονται στην Αθήνα και περνούν καλά με τους, και συναγελάζονται με τους πολίτες κλπ. Και δεν τολμάς, είναι καλοντημένοι και δεν μπορείς να τους ξεχωρίσεις από τους πολίτες. Είναι πιο καλοντημένοι από ότι οι πολίτες. Και αν τολμήσεις και τους αγγίξεις, πας και στο δικαστήριο και τιμωρείσαι. Ξενοφών τα λέει αυτά. Στην Αθηναίων Πολιτεία. Έτσι. Λοιπόν, η ελευθερία λοιπόν είναι όλα αυτά. Άρα, είτε στην ατομική, είτε στην κοινωνικο-οικονομική, είτε στην πολιτική τους διάσταση, έχουν να κάνουν με την πόλη ή το κράτος. Σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει εδώ να δούμε τα σημεία συνάντησης της ελευθερίας που εκεί έρχεται να εγκατασταθεί. Αυτά είναι δύο κυρίως. Είναι η πολιτική ως φαινόμενο, στην πολιτική και στο κράτος. Το κράτος, είπαμε, είναι η επικράτεια. Αν όμως, γιατί υπάρχει αλυσίδα στρεβλώσεων των ενιών, έτσι, αν όμως ανοίξουμε ένα εγχειρίδιο σήμερα και πούμε ας μάθουμε τι είναι ένα κράτος, το κράτος δεν ερμηνεύεται ως η επικράτεια, αλλά ερμηνεύεται, δηλαδή, ο χώρος στον οποίο μια πολιτισμική συλλογικότητα συγκροτείται για να είναι ελεύθερη, αλλά προσεγγίζεται μέσα από την οργάνωσή του. Δηλαδή προσκυρώνεται στο κράτος το πολιτικό σύστημα και λένε οι πολιτικές του κράτους, το κράτος είναι το κράτος που ασκεί το μονοπόλιο της βίας, τούτο το άλλο κλπ. Δηλαδή ερμηνεύουν το κράτος
μέσα από μία ορισμένη οπτική του πολιτικού συστήματος. Ποια είναι αυτή η ορισμένη οπτική του πολιτικού συστήματος? Το πολιτικό σύστημα που ζούμε σήμερα. Όλα ερμηνεύονται με αφετηρία αρχή και τέλος το σήμερα. Άρα αφού σήμερα είναι έτσι, έτσι ήταν πάντα και έτσι θα είναι και πάντα. Κράτος ίσον το πολιτικό σύστημα, η διοίκηση, η δικαιοσύνη, ο στρατός, η αστυνομία. Και ό,τι άλλο μπορούμε να φανταστούμε. Όχι, αυτοί τους θεωρούν ότι είναι ένα άλλο κράτος. Αυτόνομο. Έχουν τη δική τους. Προσέξτε, μια και το θέσατε. Γίνεται πολλή συζήτηση σήμερα για το χωρισμό εκκλησίας και κράτους. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί χωρίστηκε στις καθολικές χώρες το κράτος, η εκκλησία από το κράτος? Όχι. Γιατί δεν μπόρεσε το κράτος που αναδύθηκε από το Μεσαίωνα, η Απολυταρχία, και στη συνέχεια το κράτος της πολιτικής κυριαρχίας, η εκλόγιμη μοναρχία, δεν μπόρεσε να εθνικοποιήσει την Εκκλησία. Είχε τέτοια δύναμη το Βατικανό που δεν μπόρεσαν να την εθνικοποιήσουν και αποδέχτηκαν με σύμβαση διακρατική να είναι ένα κράτος μέσα στο κράτος. Δεν έχει αρμοδιότητα η πολιτεία στην Εκκλησία, τα καθορίζει το Βατικανό. Αυτή είναι. Και ποια είναι η λογική του ανθρωποκεντρικού κόσμου του Βυζαντίου, παραδείγματος χάρη? Ότι η Εκκλησία είναι, η θρησκεία είναι ένα μείζον γεγονός, το οποίο δεν μπορεί, αναφέρεται όπως και το κράτος, στη συνολική κοινωνία και δεν μπορεί κανείς να την αφήσει ελεύθερη. Γι' αυτό και καθιέρωσε δύο όρους, των διακριτών ρόλων και της συναλληλίας. Ποιος γνωρίζει σήμερα τι σημαίνει αυτό το σχήμα και αυτό το δόγμα της συναλληλίας και των διακριτών ρόλων? Ερχόταν ο μακαριστός Χριστόδουλος και έλεγε, δήλωνε ότι η Εκκλησία πρέπει να είναι η ανατάτη αρχή του γένους. Δηλαδή, αυτή να καθορίζει τι θα κάνει το κράτος. Και επίσης δήλωνε ότι η Εκκλησία και ο ίδιος είχε δικαίωμα να μιλάει και να ασχολείται επί παντός επιστητού. Όχι. Το δόγμα των διακριτών ρόλων λέει ότι, το λέει όλη η γραμματεία του Βυζαντίου, θρησκευτική, εκκλησιαστική και μη, λέει ότι η Εκκλησία έχει ρόλο στα εκκλησιαστικά, δηλαδή στη θεραπεία του ιερού και τη σχέση του ανθρώπου με το Θείο. Για όλα τα άλλα έχει αρμοδιότητα η κοσμική πολιτεία. Και εξ αυτού του λόγου, επειδή κατέχει την καθολική πολιτική αρμοδιότητα, υπάγει και την Εκκλησία με όρους αυτονομίας βεβαίως, όπως και όλους τους άλλους θεσμούς, όπως την πόλη κλπ, την υπάγει στην εξουσία. Γι' αυτό και στις οικουμενικές συνόδους προεδρεύει ο βασιλέας και η σύγκλητος. Όχι γιατί έχει την ιδιότητα του ιερέα, αλλά γιατί έχει την πολιτική ιδιότητα την οποία ασκεί στο όνομα της κοσμικής κοινωνίας, στην οποία υπάγεται και η Εκκλησία. Θέλουν λοιπόν, αφού κατήργησαν όλο τον ιστορικό ελληνικό κόσμο με το εμφύτευμα αυτό του ελλαδικού κράτους, θέλουν να καταργήσουν και αυτή την, όπως ξέμεινε σήμερα, υπαγωγή της Εκκλησίας στον πολιτιακό κανόνα του πολιτικού συστήματος, του κράτους, της πολιτείας. Και βεβαίως γιατί μυρικάζουν ό,τι έγινε στη Δύση, δηλαδή ουσιαστικά να μεταβληθεί σε έναν ιδιωτικό θεσμό, ο οποίος όμως θα έχει κρατική υπόσταση, δηλαδή εσωτερική κυριαρχία, που στην πραγματικότητα θα ασκεί εξουσία, αυτό δεν το αποδέχτηκε ποτέ ο ελληνικός κόσμος, να ασκεί κοσμική εξουσία πάνω στην κοινωνία. Τα συντάγματα των κοινών της τουρκοκρατίας, τα προηγούμενα, αλλά τα λέω γιατί εδώ είμαστε πολύ κοντά στην εποχή μας και καταργήθηκαν. Τι λένε? Ότι τον κληρικό τον εκλέγει
το σώμα των πολιτών εν δήμο και παρακολουθεί την συμπεριφορά του και αν δεν μας κάνει, λέει, τον καταργούμε και εκλέγουμε άλλον στη θέση του. Το λέει, το λένε πολλά, αλλά το λέει και το Σύνταγμα, το έχω δημοσιεύσει, το Σύνταγμα του Μελένικου, μιας πόλης που τώρα ανήκει στη Βουλγαρία, μιας ελληνικής πόλης τότε. Λοιπόν, τα χρήματα της Εκκλησίας. Τα χρήματα της Εκκλησίας, αυτά που εισπράττει, γιατί το Σύνταγμα εντέλεται και πώς θα εξομολογεί ο κληρικός, να ζητάει, λέει, να του λέει ότι θα πάει στον παράδεισο και θα είναι καλός χριστιανός, αν δίνει και χρήματα για το φιλόπτωχο. Μοιράζονται, κατανέμονται τα χρήματα από τους εντεταλμένους από το κοινό επιτρόπους. Οι επίτροποι τώρα είναι παρακολούθημα του κλήρου. Τότε ήταν εκλεγμένοι και ελέγχανε τον κλήρο και μοιράζανε το χρήμα στο όνομα του Δήμου σε τρία. Ένα μέρος να ζει ο κληρικός, ένα μέρος να συντηρείται η Εκκλησία και ένα μέρος για να ασκείται η κοινωνική πολιτική που πρόβλεπε μέχρι και να ζεσταίνεται ο φυλακισμένος και να έχει φως μέσα, να ανάβει το καντήλι του κλπ. Για να μην είναι στο σκότος και δεν μπορεί να περάσει αυτό το οποίο θεωρούσαν ανθρώπινη κατάσταση. Ή, παραδείγματος χάρη, για τα νόθα τέχνα που προβλέπανε το περίφημο βρεφοκομείο. Θα ξέρετε ίσως ότι υπάρχουν επώνυμα σήμερα που λέγονται βρετοί. Το βρετός είναι αυτό που βρέθηκε στο βρεφοκομείο, δηλαδή έγινε το αμάρτημα του νόθου τέκνου, μην το σκοτώσουμε κιόλας, το βάζανε. Όπως και το ψυχικός πάσχοντας. Δεν γινόταν να θεωρείται εγκληματική η πράξη και η συμπεριφορά όπως ήταν στην Δύση μέχρι και το 19ο αιώνα του ψυχικός πάσχοντα. Προβλεπόταν ειδικές συνθήκες θεραπείας και λοιπά και εγκλισμού. Υπήρχε η νοσοκομιακή περίθαλψη του Βυζαντίου, δεν συγκρίνεται με τη σημερινή. Το καταστατικό ενός νοσοκομείου του, νομίζω, 11ου ή 12ου αιώνα, το έδωσα σε μαθητή μου που γνώριζε κάποιον διευθυντή, κάποια διευθύντρια, δεν ξέρω τι, νοσοκομείου σύγχρονου, πριν από λίγα χρόνια. Και του λέω, ρώτα σε ποιο νοσοκομείο ανήκει. Η απάντηση, ξέρετε ποια ήταν? Αυτό, λέει, πρέπει να ανήκει, λέει, σε κάποιο υψηλού επίπεδου νοσοκομείο, οργάνωσης, όπως είναι το Ωνάσιο. Είναι δημοσιευμένο στο εξάτομο του ελληνικού κοσμοσυστήματος. Θέλω να πω ότι αυτή η εταιρική οργάνωση από τη μια μεριά και η πολεωτική δημοκρατική οργάνωση από την άλλη παρήγγειε κοινωνικό αποτέλεσμα συγκεκριμένου τύπου, διότι εκεί παρενέβαινε το σώμα του κοινού λαού, δηλαδή των πολιτών. Χρειάζεται λοιπόν το κράτος. Το κράτος, ορίστε, ναι. Να το πούμε αυτό αύριο, την άλλη φορά, για να μην χάσουμε την ύλη. Εντάξει, να με ρωτήσετε εκεί. Το κράτος λοιπόν δεν είναι αυτό που περιγράφουν σήμερα. Γιατί δεν είναι? Γιατί το κράτος είναι η επικράτεια που εδώ χρειάζεται δύο πράγματα για να συγκροτηθεί και να υπάρχει. Το ένα είναι βεβαίως η πολιτισμική συλλογικότητα, οι Έλληνες που θέλουν να έχουν τη δική τους ελευθερία και που τίθεται το ζήτημα της, αφού απέκτησαν την ανεξαρτησία, της εσωτερικής οργάνωσης, δηλαδή συν το πολιτικό σύστημα. Αλλά εάν δεχθούμε ότι το πολιτικό σύστημα είναι μόνο αυτό που υπάρχει σήμερα, τότε ουσιαστικά φτάνουμε να περιγράφουμε το κράτος δυνάμει συγκεκριμένου πολιτικού συστήματος, άρα να το θεωρούμε στατικό και τελειωτικό.
Συνεπώς, ερχόμαστε, για να κατανοήσουμε αυτή την τελευταία επισήμανση, ερχόμαστε στη δεύτερη περιοχή που συγκροτεί την έννοια του κράτους, που είναι το πολιτικό σύστημα, η πολιτική του οργάνωση. Άρα, ποια είναι η πολιτική του οργάνωση? Η πολιτική, το πολιτικό φαινόμενο. Και εδώ υπάρχει η ίδια σύγχυση των εννοιών. Τι ταυτίζουν σήμερα την πολιτική με την πολιτική εξουσία? Όπως ταυτίζουν το πολιτικό σύστημα με το κράτος, μιλάνε για πολιτικές του κράτους και εννοούν τις πολιτικές του πολιτικού συστήματος. Όταν μιλάνε για δικαιοσύνη και εννοούν την άσκηση πολιτικής σε επίπεδο δικαιοσύνης από το κράτος ή η διοίκηση το ίδιο, έτσι και η πολιτική ως φαινόμενο ορίζεται όχι ως εκ του γεγονότος ότι είναι ένα πολιτικό φαινόμενο που πρέπει να το προσδιορίσουμε, αλλά δυνάμει της οργάνωσής του, συγκεκριμένης δε οργάνωσης, ως εξουσίας. Ποια είναι η διαφορά? Εάν δούμε την πολιτική ως το κοινωνικό γεγονός που απορρέει από τη συγκρότηση της κοινωνίας ως συνόλου και άρα τις αποφάσεις και τις λειτουργίες που οδηγούν στην συγκρότηση, στην λειτουργία και εν τέλει στην ολοκλήρωση ή στη διάσπαση, δεν έχει σημασία τι, ό,τι αφορά δηλαδή τη συνολική λειτουργία μιας κοινωνίας, έτσι, αυτό είναι η πολιτική, με απλά λόγια, τίθεται το ερώτημα ποιος θα αποφασίζει, δηλαδή τι πολιτικό σύστημα θα έχουμε, πώς θα οργανωθεί μια κοινωνία. Αυτή είναι η δεύτερη ερώτηση που θα θέσουμε όταν πούμε ότι μια κοινωνία είναι πολιτικά συγκροτημένη. Σε αυτή την ερώτηση υπάρχουν τρεις οπτικές του πώς θα οργανωθεί ένας κόσμος, μια κοινωνία, που είναι η πολιτική ως εξουσία, άρα κάποιος τρίτος ή κάποιοι τρίτοι θα κατέχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν για το σύνολο μιας κοινωνίας, πολιτική ως εξουσία, η πολιτική ως ελευθερία, η κοινωνία η ίδια θα συγκροτηθεί εν μέρη ή εν όλο για να πάρει τις αποφάσεις για την τύχη της, και η πολιτική ως δύναμη, που η πολιτική ως δύναμη είναι κυρίως η πολιτική που αναγνωρίζουμε εύκολα μεταξύ των κρατών. Η πολιτική ως δύναμη εκεί είναι, γιατί υπάρχει η πολιτική ως δύναμη, γιατί χωλαίνει η οργάνωση. Δηλαδή δεν υπάρχει πολιτιακή οργάνωση μεταξύ των κρατών, υπάρχει πολιτική τάξη. Δηλαδή συμφωνούν ότι θα γίνεται ο πόλεμος και είναι στη φύση των διακρατικών σχέσεων, άρα η πολιτική ως δύναμη σε πολλά επίπεδα, έτσι, εξαναγκασμού κλπ. Αλλά τον πόλεμο θα τον κάνεις με κάποιους κανόνες. Δεν θα τον κάνεις με τους όρους της μη διάκρισης μεταξύ μαχωμένων και αμάχων πληθυσμού, επομένως, που δεν είναι στα όπλα. Τέτοια ζητήματα όμως δεν εγείρουν το ερώτημα ποιος είναι δίκαιος και ποιος είναι άδικος πόλεμος. Δίκαιος είναι μόνο ο πόλεμος για την ελευθερία. Το θέτει κανείς έτσι σήμερα? Όχι βέβαια. Διότι όλοι διεκδικούν το δικαίωμα του πολέμου. Αλλά δίκαιος είναι μόνο αυτός που έχει να κάνει με την ελευθερία μιας συλλογικότητας ή με την απελευθέρωσή της. Αν δεν μπορεί, αν δεν έχει τη δική της αυτονομία και τη θέλει, όπως είναι η περίπτωση των Κούρδων, παραδείγματος χάρη. Αλλά δεν είναι ο κάθε πόλεμος, γιατί ο πόλεμος έχει να κάνει με τον ηγεμόνα, έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Και βεβαίως εδώ πρέπει να αξιολογήσουμε τι εστί πόλεμος και ποιος τον παράγει τον πόλεμο και πότε καταργείται ο πόλεμος. Έτσι. Λοιπόν, η πολιτική ως εξουσία, η πολιτική ως δύναμη, η πολιτική ως ελευθερία. Έχουμε ξεκαθαρίσει το τοπίο ότι το πολιτικό φαινόμενο είναι διακριτή πραγματικότητα από τον τρόπο οργάνωσής του. Με άλλα λόγια, η κοινωνία μπορεί να οργανωθεί με α
Β ή Γ τρόπο. Η πολιτική ως δύναμη δεν πάβει να υπάρχει και στο εσωτερικό μιας χώρας, έτσι, των χωρών. Δηλαδή, αλλάζει χαρακτήρα. Αλλά μπορεί και να μην αλλάξει χαρακτήρα, ο εμφύλιος πόλεμος. Ή μπορεί να έχουμε ένα αυταρχικό καθεστώς, που η καταστολή είναι πολύ συχνή καθημερινή πράξη και δεν βασίζεται σε άλλους τρόπους νομιμοποίησης του συστήματος. Αλλά την πολιτική ως δύναμη θα την δούμε είτε έξω από το πολιτιακό σύστημα, είτε μέσα στο πολιτιακό σύστημα. Μέσα στο πολιτιακό σύστημα υπόκειται σε κανόνες. Δεν μπορεί ένας, παραδείγματος χάρη, ισχυρός οικονομικός παράγοντας, επειδή μένει στην οδό Α, να πει από εδώ δεν θα περνάνε αυτοκίνητα γιατί με ενοχλούν. Δεν μπορεί να πει ότι δεν θα περνάνε από το πεζοδρόμιο κάποιοι γιατί με ενοχλούν. Θα περνάνε όλοι. Όχι γιατί δεν διαμορφώνονται με σχέσεις επιρροής εξαιρέσεις, έτσι, αλλά πάντως αυτός είναι ο κανόνας. Δηλαδή η δύναμη λειτουργεί μέσα σε ένα κανονιστικό πλαίσιο. Αυτό το κανονιστικό πλαίσιο έχει να κάνει με τις σχέσεις επιρροής. Δηλαδή, εάν ο ισχυρός οικονομικός παράγων τηλεφωνήσει στον υπουργό, ο υπουργός μπορεί να τον δείτε να στέκει, να σηκώνεται όρθιος σε στάση προσοχής για να μιλήσει το τηλέφωνο στον ισχυρό, αλλά εάν ένας πολίτης, ο οποίος δεν έχει οικονομική δύναμη, έχει το θράσος να τηλεφωνήσει σε έναν υπουργό, ο υπουργός μπορεί να πάθει εγκεφαλικό από το πολύ γέλιο για το θράσος του πολίτη. Αυτό στην δόση της υπερβολής είναι σαφές. Εάν την πολιτική ως δύναμη δεν την ασκούν μόνο οι ισχυροί οικονομικοί παράγοντες, αλλά και κάτοχοι θεσμών. Δηλαδή, αν θελήσετε να πείτε τη γνώμη σας σε ένα ραδιόφωνο ή σε μια εφημερίδα ή σε ένα κανάλι, εκεί ποιος θα αποφασίσει? Αυτός ασκεί δύναμη. Τα ΜΜΕ δεν είναι θεσμοί οι οποίοι λειτουργούν με τους όρους έστω της εξουσίας. Λειτουργούν με τους όρους της εξουσίας στο εσωτερικό της οργάνωσης του ΜΜΕ. Αλλά στο σύνολο της πολιτικής, οικονομικής και άλλης ζωής λειτουργούν ως δύναμη. Είδατε που λένε είναι η πέμπτη, η τέταρτη, δεν ξέρω τι εξουσία. Δεν είναι καθόλου εξουσία. Είναι δύναμη. Ασκούν ισχύ πάνω στους ανθρώπους ή πάνω στις πολιτικές πραγματικότητες. Και αυτό σημαίνει τι? Ότι θα μεταβάλουν την πολιτική, επειδή λειτουργούν ως επιχειρήσεις, όπως μια επιχείρηση που φτιάχνει υφάσματα, ρούχα, μεταβάλλει το μπαμπάκι σε πρώτη ύλη, την επεξεργάζεται και την πουλάει. Παίρνει την πολιτική, την επεξεργάζεται δωρεάν, δεν την αγοράζει, προσέξτε, και την πουλάει επεξεργασμένη πώς? Κατά τη βούλησή του. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε, εάν είχαμε ένα άλλο πολιτικό σύστημα, να ξεχωρίσουμε την έννοια επιχείρηση από την έννοια διαχείριση του πολιτικού προϊόντος, γιατί εάν ο μεντιάρχης μεταβάλει την πολιτική σε προϊόν επεξεργασίας για να την πουλήσει, σημαίνει ότι την πολιτική την κάνει προϊόν, ένα. Δεύτερον, μεταβάλλει τους κανόνες της πολιτικής, γιατί μεταβάλλεται σε πεδίο άσκησης πολιτικής των μέσων, και βεβαίως αυτός αποφασίζει ποιος έχει λόγο και ποιος δεν έχει. Όχι μόνο από τους πολίτες που δεν έχουν, αλλά και από τους πολιτικούς. Θα σας ρωτήσει τι εκπροσωπείτε εσείς. Δηλαδή ο πολίτης δεν έχει καμία σημασία. Άρα ο πολίτης μεταβάλλεται σε καταναλωτή της πολιτικής, αντί να είναι ο φορέας της πολιτικής, ο φορέας του δημοσίου χώρου. Αυτό βεβαίως σε ένα πολιτικό σύστημα που είναι αιρετής μοναρχίας, έτσι. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι οι σχέσεις δύναμης υπάρχουν μέσα σε ένα πολιτιακό σύστημα και το ερώτημα είναι πώς θα περιοριστούν. Θα περιοριστούν μόνο μέσα από την μεταβολή του πολιτικού συστήματος. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και θα αναλύσουμε ακριβώς όλες αυτές τις άλλες πτυχές της πραγματικότητας στην οποία
περιγράφουμε αυτή τη στιγμή, για να δούμε τι είναι η πολιτική, τι είναι το κράτος, τι είναι το πολιτικό σύστημα κλπ. Συναλληλία, θα το πούμε στην άλλη. Στην άλλη. Από τους φύκες, μας είπατε μόνο το ένα επίπεδο, την εξάρτηση που έχει ο πατέρας από το γιο του, δεύτερο. Α, ναι. Το άλλο είναι το η πολιτική ως αγαθό. Πώς πάει κανείς στον κινηματογράφο ή στο θέατρο. Ο πολίτης της Αθήνας, της Δημοκρατικής Αθήνας, πήγαινε στην εκκλησία του Δήμου ή στην Ελία και απολάμβανε. Λέει, εγώ, λέει, πηγαίνω εκεί και βλέπω, έρχονται οι ρήτορες εκεί πέρα ή οι περασπιστές αν είναι στο δικαστήριο και επιχειρηματολογούν και μου λένε ότι εκεί είναι αυτό, το άλλο κλπ. Πρέπει να υποστηρίξεις τη δική μου άποψη. Και εγώ, λέει, τους ακούω, ενώ έχω ήδη διαμορφώσει και γνώμη, αλλά στο τέλος τους αφήνω όμως, γιατί με προσκυνάνε ουσιαστικά. Εγώ είμαι το αφεντικό. Λοιπόν, και το απολαμβάνει ο άλλος. Και στο τέλος αποφασίζει κατά τη δική του βούληση. Είναι η άλλη πλευρά του αγαθού, βεβαίως. Μα το βλέπουμε, αν έχει περιγραφές ο Πλάτωνας, πολλές, που κατεβάζει, παίρνανε όταν ερχόντουσαν στην εκκλησία του Δήμου, προφανώς παίρνανε και το δισάκι τους με το φαγητό κλπ. Τι φαγητό είχαν, ελιές, στερεά τροφή, οτιδήποτε. Λοιπόν, λέει, πεταγάνε και τα κουκούτσια όταν διαφωνούσαν με τον ρήτορα, ας πούμε. Του κάνανε και πλάκα. Δεν σημαίνει ότι όλα γινόντουσαν με μια εφταξία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Βυζάντιο τώρα, ο Ακομινάτος, στην Αθήνα, Μητροπολίτης των Αθηνών, περιγράφει λοιπόν και λέει ότι επικρατεί μια τέτοια αταξία στην εκκλησία του Δήμου, Βυζάντιο. Τέτοια αταξία, λέει, που δεν βρίσκεις άκρη πώς θα πάρθουν οι αποφάσεις. Ήθελε να είναι με το σταυρό στο χέρι που λένε και να μην υπάρχουν αντιδικίες κλπ. Δεν υπήρχαν τέτοιες καταστάσεις. Υπήρχε η οχλοβοή, υπήρχε η διαμαρτυρία, υπήρχε η αποδοκιμασία των ομιλητών. Υπήρχαν όλα αυτά. Αλλά στο τέλος λαμβάνονταν αποφάσεις. Έτσι. Ναι. Είπατε στην αρχή ότι μετά από μια ερώτηση ότι είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, σε ένα μεταβατικό στάδιο. Αυτό το μεταβατικό στάδιο το έχει προκαλέσει προφανώς κάτι. Δηλαδή δεν έχουμε κάθε μέρα μεταβατικά στάδια. Τι είναι αυτό που έχει προκαλέσει το σημερινό μεταβατικό στάδιο? Μια και είμαστε εκτός σε διάλειμμα, να το πούμε. Η εξέλιξη των κοινωνιών δεν γίνεται ούτε με την φαντασιακή θέσμηση του Καστοριάδη, καθόμαστε και λέμε ας κάνουμε και μια δημοκρατία, ούτε με παρακλήσεις στο θείο, ούτε με οτιδήποτε άλλο που μπορεί να έχει να κάνει με εξωκοινωνικές πραγματικότητες. Στην εποχή μας, εάν αναζητήσουμε τι λένε οι στοχαστές για το τι κινεί την εξέλιξη, υπησέρχεται η δυναμική του κεφαλαίου, ο καπιταλισμός λένε, ο σοσιαλισμός από την άλλη μεριά. Δηλαδή πώς θα ρυθμίσουμε τα οικονομικά ζητήματα, γιατί από εκεί θα προκύψει αν θα έχουμε πιο κοινωνική πολιτική ή λιγότερο, την συσσόρευση πλούτου ή την μη συσσόρευση πλούτου κλπ. Δεν συνεκτιμούν ούτε την μεταβολή του συστήματος, ούτε τη μεταβολή των αξιών. Τι λέμε εμείς, τι λέει η κοσμοσυστημική γνωσιολογία, για να είμαι πιο σαφής, αυτό που διδάσκω, ότι η εξέλιξη διαμορφώνεται μέσα από μια σύνθεση παραγόντων, παραμέτρους τους αποκαλώ, γιατί βγάζουν μια σύνθεση και βγάζουν τη συνισταμένη του πράγματος, που είναι βεβαίως η νομισματική οικονομία, αλλά ιδωμένη μέσα από το είδος του οικονομικού συστήματος,
η παράμετρος πολιτική, η δομένη και αυτή μέσα από τις μεταμορφώσεις του πολιτικού συστήματος, η παράμετρος των αξιών, με πρώτη την ελευθερία, που σημαίνει ότι συνεπάγεται η ελευθερία, την ισότητα, την ιδέα της δικαιοσύνης κλπ. Οι κοινωνικές πραγματικότητες, η κοινωνική διαστρωμάτωση δηλαδή που παράγεται και άρα και οι συσχετισμοί. Πώς θέλουμε αυτό το σχήμα να υπάρξει. Δηλαδή, γιατί διεκδικούσαν την ιδιότητα του πολίτη που δεν υπήρχε μέχρι τις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Γιατί γνώριζαν ότι η οικονομία και άρα αυτός που κατέχει την οικονομία έχει τέτοια δύναμη που εάν δεν υπησύρχεται η ψήφος, άρα η υπενθύμηση στον πολιτικό που θα πάρει τις αποφάσεις για το ποιο οικονομικό σύστημα και ποια σχέση με την κοινωνία και ποια αναδιανομή θα υπάρξει, άρα οι συσχετισμοί, δεν θα έπαιρνε μέτρα υπέρ της κοινωνίας των εργαζομένων, αλλά υπέρ αυτών που είχαν την επιρροή του κεφαλαίου, όπως λέγεται, της οικονομικής ιδιοκτησίας, θα πούμε εμείς. Έμεναν εκεί όμως, την πολιτική παραδείγματος χάρη, όπως και το οικονομικό σύστημα, το θεωρούσαν και το θεωρούν στατικό και άρα λένε ότι το πολιτικό σύστημα είναι αυτό, άρα τι επιρροές έχει, θα πει η ακρεφνής μαρξική αντίληψη, το πολιτικό σύστημα, δηλαδή το κράτος, θα πρέπει να είναι ο μηχανισμός στην υπηρεσία αυτών που το ελέγχουν, που είναι οικονομικά ισχυροί. Έρχεται ο φιλελευθερισμός και λέει όχι, έχει και μία αυτή και το θέλουμε να είναι διαιτητής. Δηλαδή ουσιαστικά να αφήνει την οικονομία να διαφεντεύει. Έρχεται μία άλλη εκδοχή που συναντιέται ο μαρξισμός με το φιλελευθερισμό και λέει μισό λεπτό, αφού έχουμε κοινωνική διαστρωμάτωση, προσέξτε, κοινωνικές τάξεις, όχι οικονομικό σύστημα, κοινωνική διαστρωμάτωση α, σημαίνει ότι δεν έχουν μοναδικό αντίπαλο τις δυνάμεις της εργασίας, αλλά και μεταξύ τους. Ένας μεσαίος δηλαδή επιχειρηματίας έχει διαφορές με έναν ισχυρό επιχειρηματία. Άρα όλα αυτά επιτρέπουν στην πολιτική να πάρει και αποφάσεις κατά διαιτησία, άρα να έχει μια σχετική αυτονομία. Προστίθεται μετά και ο ανταγωνισμός, φεύγουμε από την ταξική δηλαδή αντιμετώπιση, προστίθεται και ο ανταγωνισμός των πολιτικών δυνάμεων που διέρχεται μέσα από την ψήφο, ποιος θα πάρει την πλειοψηφία και σε αυτό το πλαίσιο διευρύνεται και λένε τώρα ότι από το ταξικό θα πάμε στο διαστρωματικό της πολιτικής. Δηλαδή θα ψαρέψουμε ψήφους και από κοινωνικά στρώματα που δεν τα υπηρετούμε σε πρώτη μορφή, αλλά σε πρώτο επίπεδο, αλλά που θα τους δώσουμε κάτι για να μας ακούσουν και εμάς. Αυτό είναι λάθος να το δούμε έτσι. Η δυναμική των πραγμάτων θέτει σε αντιμαχία την κοινωνία, που ουσιαστικά είναι η κοινωνία της εργασίας, όχι μόνο της εξαρτημένης εργασίας, είναι και τα μεσαία και άλλα κοινωνικά στρώματα και η ατομική εργασία κλπ. Με διαφοροποίησης. Αλλά θέτει σε αντιμαχία στο μεγαλύτερο μέρος της αυτό το κοινωνικό μέρος, την κοινωνία, με την οικονομική ιδιοκτησία. Αυτή η διαλεκτική σχέση στο παρελθόν αναπτύσσονταν μέσα σε μια χώρα. Ο παλαιός φιλελευθερισμός. Και είχαμε, όπως λεγόταν, η πάλη του μεγάλου κεφαλαίου, του βιομηχανικού κεφαλαίου, με την εργασία. Και παρήγοντο εκεί συμφωνίες, έτσι, συνενέσεις. Κάτι παραχωρούσε ο ένας για να κρατήσει ο άλλος την ηγεμονία στα πράγματα. Αυτό λοιπόν δεν οδηγεί πουθενά αλλού από αυτό που είμαστε σήμερα. Τι συνέβη σήμερα? Η οικονομία πέρασε από το κράτος στο υπερπέραν,
δηλαδή πλανητικά, αναπτύχθηκε μία άλλη παράμετρος που είναι η τεχνολογία της επικοινωνίας, η οποία δεν υπήρχε πριν, η οποία παράμετρος ως τεχνολογία της επικοινωνίας δαιμονοποιήθηκε, γιατί θεωρήθηκε ότι αφού είναι στατικό το πολιτικό σύστημα, θα το έχουν στη διάθεσή τους εκείνοι που κατέχουν την ιδιοκτησία του συστήματος, οικονομία και πολιτική, και επομένως μέσω αυτού θα δημιουργηθεί ο μεγάλος αδερφός, θα καταπιεστούν δηλαδή οι κοινωνίες. Λοιπόν, έτσι είναι αν δούμε στατικά τα πράγματα, διότι το επικοινωνιακό σύστημα που εδράζεται στην τεχνολογία δεν είναι μόνο αυτό που λένε, δεν παράγει μόνο την κοινωνία της πληροφορίας, δηλαδή του να έχουμε στο σπίτι μας την πληροφορία, να μην πάμε στην βιβλιοθήκη, να μαθαίνουμε τι συμβαίνει κλπ. Είναι λάθος. Ούτε είναι η κοινωνική παρέμβαση που κάνει το κάθε άτομο που έχει το Facebook ή ό,τι μόνο. Δεν κατεβαίνει στον δρόμο, διαμαρτύρεται και εκδηλώνει εκεί την άποψή του. Όχι. Είναι ο πυρήνας του επικοινωνιακού συστήματος έχει να κάνει με το σημείο συνάντησης των συστημάτων. Πού συναντιέται το οικονομικό σύστημα σήμερα? Πού συναντιέται το πολιτικό σύστημα σήμερα? Συναντιέται στη Βουλή, όπου υπάρχει το Υπουργικό Συμβούλιο, σε κάθε χώρα αντίστοιχο μέσα σε ένα κτίριο. Λοιπόν, το πολιτικό σύστημα, μάλλον το επικοινωνιακό σύστημα που εδράζεται στην τεχνολογία της επικοινωνίας, αλλάζει άρδιν τα πράγματα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα είναι το νέο έδαφος, δεν είναι το φυσικό έδαφος, η πνίκα, αλλά είναι το νέο έδαφος πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί η πνίκα. Δηλαδή, θα οικοδομηθεί το πολιτικό σύστημα. Ναι. Ίσως δεν έθεσα σωστά. Θα έρθω εκεί, γιατί... Δεν είναι αξιολογικό το ζήτημα. Αν το δούμε από την άποψη της ολοκλήρωσης του ανθρώπου, και η ολοκλήρωση του ανθρώπου συνδέεται με την ελευθερία και την ευημερία του, τότε θα είναι καλύτερο. Εάν το δούμε και με βάση τα αποτελέσματά του, τότε θα δούμε ότι σε άλλες περιοχές θα παράγει χειρότερα αποτελέσματα. Παραδείγματος χάρη, ο πόλεμος σήμερα είναι πόλεμος αρσακιάδων. Μπροστά στον πόλεμο που θα συναντήσουμε και στην αιματοχυσία που θα γίνεται, στη σκληρότητα του πολέμου, όταν θα είμαστε στην εποχή της δημοκρατίας και της δημοκρατικής ολιγαρχίας. Και υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Εγώ την... Ακριβώς. Γιατί σήμερα η χαρά του Πούτιν θα ήταν να μπορέσει να ανατρέψει τον... Ναι, και να βάλει ένα φιλικά διακείμενο σε αυτόν. Θα τελείωνε ο πόλεμος. Έτσι δεν είναι? Ό,τι γινόταν παλιότερα με την επιβολή των δικτατοριών. Έτσι. Μόλις υπήρξε μία ψήφος η οποία αμφισβητούσε το διπολισμό σε μία χώρα, από τη μία ή από την άλλη πλευρά, αμέσως επιβάλλονταν ένα αυταρχικό καθεστώς ή υπονεμοποιόταν και τελείωνε. Όταν θα έχουμε από τη μια μεριά δημοκρατία και από την άλλη δημοκρατική ολιγαρχία και η μοναρχία ή ό,τι, τότε αλλάζει η ίδια η πολιτεία και όχι η κυβέρνηση μέσα στην ίδια πολιτεία. Αυτό σημαίνει ότι εδώ είσαι αντιμέτωπος με όλο το σώμα των πολιτών που υποστηρίζουν τη δημοκρατία ή την ολιγαρχία. Γι' αυτό και στον Πελοποννησιακό πόλεμο, όταν πηγαίνει, νικάει η δημοκρατία, εκριζώνει όλους τους ολιγαρχικούς. Τους σκοτώνει ή τους εξορίζει. Όταν νικάει η ολιγαρχία, το ίδιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αρνητικά την εξέλιξη, όπως και στο ζήτημα τώρα της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης. Δεν φέρνει τον κόσμο πίσω, την εξέλιξη πίσω.
την ρυθμίζεις έτσι ώστε να μην παράγει αρνητικά παρά μόνο θετικά αποτελέσματα. Αυτό συνέβη, αλλά μέσα από αυτό το βίαιο τρόπο, γιατί δεν υπήρχε η επίγνωση του τι θα συμβεί και γιατί συμβαίνει, με τη μετάβαση στην οικουμένη. Τελείωσε ο πόλεμος. Γιατί τέλειωσε ο κρατοκεντρισμός που παράγει τον πόλεμο. Όταν όμως θα εξετάσουμε το Θουκυδίδη, ενώ βλέπουμε ότι από εκεί αναδεικνύεται η δυναμική της Αθήνας που ήθελε να μεταβεί στην οικουμένη, παρόλα αυτά δεν βλέπουμε να στοχάζεται ο Θουκυδίδης με τους όρους της μετάβασης στην οικουμένη, αλλά με τους όρους της ανθρώπινης φύσης. Λέει, όσο υπάρχει ανθρώπινη φύση, θα συμβαίνουν και αυτά τα εγκλήματα. Δεν είναι έτσι. Ναι. Σήμερα έχουμε, ας πούμε, περιπρέπει αυτή την ελευθερία της επικοινωνίας. Εγώ όμως που έχω, ας πούμε, ένα προφίλ στο Facebook και ανεβάζω μία ανάρτηση, οτιδήποτε, σε σχέση με εσάς που έχετε το Μέγκα, ας πούμε, τι δύναμη έχω να ανατρέψω ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, σήμερα, ας πούμε, άκουγα ότι ο Elon Musk έκοψε τις πληροφορίες που παίρνουν οι Ουκρανοί από τους δορυφόρους και τελικά, ας πούμε, έγινε κάτι εκεί και τα βρήκαμε. Δηλαδή, ένα άτομο που στην ουσία εκπροσωπεί μια τεράστια εταιρεία η οποία επιχειρεί παγκοσμίως και πιθανώς στο μέλλον και διαπλανητικός, αποφασίζει να τα βάλει με μια χώρα διότι κρίνει ότι εκείνη τη στιγμή είναι το συμφέρον της. Δηλαδή, λέει, τώρα αυτή η Ουκρανία, αν είναι ζωντανή, εγώ βγάζω ένα ευρώ. Αν τους σκοτώσουν μόνο, θα βγάλουν ένα ευρώ και 10 λεπτά. Ας τους σκοτώσουν για 10 λεπτά. Τι ναι. Μπορώ να κάνω, όχι εγώ προσωπικά, γενικά. Η απάντηση είναι ότι σκέφτεσαι με τους όρους της στατικότητας του συστήματος. Ο Elon Musk. Με την οικονομία σκέφτομαι, γιατί δεν φτάνει να γίνει ο Elon Musk. Όχι. Θα ήθελα να είμαι εγώ. Σκέφτεσαι με τους όρους του παρόντος συστήματος και στο επίπεδο της οικονομίας και στο επίπεδο της πολιτικής. Διότι ο Elon Musk υπάρχει και αποφασίζει γιατί έτσι θεωρείται η οικονομία ότι είναι και θα είναι δομημένη. Το ίδιο και ο Twitter που άσκησε λογοκρισία στον πρόεδρο των ΗΠΑ και δεν κουνήθηκε δάχτυλο. Ενώ είναι μια κοσμοϊστορική σημασίας απόφαση αυτή. Που δείχνει ακριβώς ότι η οικονομία, χειραφετούμενη από το κράτος και κινούμενη, έχοντας ιδιοποιηθεί ουσιαστικά την τεχνολογία της επικοινωνίας, κινείται στο υπερπέραν και δεν υπόκειται σε καμία κρατική πολιτιακή οντότητα. Δηλαδή, αυτοί νομοθετούν ή υπαγορεύουν την νομοθεσία που θέλουν. Αυτό μπορεί να αλλάξει. Βεβαίως. Πώς. Μα η έννοια της μεταβολής του πολιτικού συστήματος είναι αυτή. Αλλά για να αλλάξει πρέπει να αλλάξουν οι προτεραιότητες των ανθρώπων. Το δίκαιο της ανάγκης, ακριβώς. Δηλαδή, όσο και να το λέμε εδώ μέσα, το λέω και στους φοιτητές μου. Παιδιά, μιλάμε και λέμε ότι η δημοκρατία είναι αυτό, αλλά άμα πάτε έξω στο καφενείο και το πείτε, ή θα γελάσουν, δεν θα σας ακούσουν ή θα κοιτάξουν να σας διορθώσουν. Θα σας πούν, η δημοκρατία είναι αυτό που έχουμε. Λοιπόν, έχει σημασία να ξέρουμε ποιες είναι οι έννοιες και τι λένε. Εάν συνεχίζουμε να συζητάμε εμείς, οι κοινωνίες, με τους όρους που καθιερώθηκαν, επιβλήθηκαν και έγιναν δεύτερη φύση μας, δεν υπάρχει αύριο. Επομένως, θα ζούμε στο σήμερα και αύριο και μεθαύριο και για πάντα. Και όλο και χειρότερα. Γιατί είπαμε ότι η δυναμική της σχέσης μεταξύ οικονομίας και κοινωνίας είναι που καθορίζει τα πράγματα. Και πώς θα αλλάξει αυτή η δυναμική της σχέσης, να μην είναι ηγεμόνας, μονοσήμαντος ηγεμόνας, ένας, δύο, τρεις ή κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, και να υπαγορεύουν τη θέλησή τους και την ιδεολογία τους και τις αξίες τους στις κοινωνίες και στις κυβερνήσεις. Με το να αλλάξουμε και να έχουμε επίγνωση των ενιών. Γιατί σήμερα αν πούμε ότι να αλλάξει αυτό το πράγμα, θα σκεφτούμε με όρους αυταρχικού καθεστώτος. Στο δίκαιο της ανάγκης που είναι πολύ σωστή έννοια, τι θα προκαλέσει.
καλέσει μια τέτοια αντίδραση που αυτό το δίκαιο της ανάγκης θα κάνει τις αλλαγές. Το δίκαιο της ανάγκης είναι η υποβάθμιση, σημαντική υποβάθμιση της ζωής των ανθρώπων. Εξεγείρεται κανείς ή σκέφτεται πώς θα ξεπεράσει τα προβλήματα όταν έχει και χάνει, κυρίως. Όχι όταν δεν έχει, γιατί σε αυτόν που δεν έχει, αν πάτε στην Αφρική δεν θα γίνει εκεί η επανάσταση. Έτσι. Αλλά με τι όπλα θα γίνει τότε? Τα όπλα, η πρώτη αρχή της μεταβολής, για να φτάσουμε στη μεταβολή πολιτείας, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή θα μας δώσει λύσεις που θα είναι προς το κοινό συμφέρον. Άρα να αλλάξουμε το περιεχόμενο των ενιών και να εγκατασταθούμε μέσα στο πραγματικό τους περιεχόμενο. Εάν... αυτό τι κάνουμε αυτή τη... Προσέξτε, πώς θα το κάνουμε, πώς θα γίνει θα σας πω εγώ. Όταν θα φτάσουμε λοιπόν σε βαθμό εξαθλίωσης ή αδυναμίας από πολλές απόψεις και όχι μόνο στο επίπεδο της εξαθλίωσης, σε περιορισμούς και χίλια δύο άλλα πράγματα, τότε θα αρχίσουμε πρώτα να διαμαρτυρόμαστε. Και στη συνέχεια πώς θα αντιμετωπίσουμε. Πρόσφατα, αν θυμάστε, είχαμε τα κίτρινα γυλαίκα στη Γαλλία. Με πολιορκούσαν Γάλλοι δημοσιογράφοι, ορισμένοι είναι και μαθητές μου, είχαν θητεύσει και εδώ και στη Γαλλία, για να μου πούν πώς θα αντιμετωπιστεί το όλο ζήτημα και πώς αξιολογώ τα κίτρινα γυλαίκα. Και τους λέω, παιδιά, αυτό που κάνουν οι άνθρωποι αυτοί είναι ό,τι κάνανε και οι προηγούμενοι που διαμαρτυρόντουσαν. Και θα εκπνεύσουν μόλις λήξει το πρόβλημα για το οποίο διαμαρτύρονται. Με άλλα λόγια, αυτοί φτάσανε να αρθρώσουν αυτό που λένε πολλοί, λογοδοσία. Πώς θα γίνει η λογοδοσία? Αν καταλάβεις ότι δεν παράγεται πολιτικό αποτέλεσμα με τη διαδήλωση και συνέχεια αποδυναμώνεται η κατάστασή μας με την απεργία, με χίλια δυο άλλα πράγματα που χρησιμοποιούμε μέχρι τώρα, την ύβρη, τα πάντα, ό,τι θέλετε, τότε θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Αυτό είναι το δίκαιο της ανάγκης. Σήμερα έχουμε όμως μια προοπτική ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, η οποία στοχεύει ακριβώς το να εξασφαλίσει μια συνενέσεις. Μια συνενέση κλπ. Και από ό,τι εγώ τουλάχιστον προσωπικά εισπράττω, πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν τι κρύβεται πίσω από αυτό, το θεωρούν σαν κάτι πολύ φυσικό που έρχεται. Από την άλλη μεριά, η έλευση στο ρομπότ θα δημιουργήσει αυτό που ο Χαράρη είπε κάποτε, την άχρηστη τάξη. Δηλαδή είπε κάποια στιγμή, και το βρήκα και λιγάκι ανατριχιαστικό, ότι κάποτε μπορούσαν να σε εκμεταλλεύονται, αλλά έχει μια αξία για να σε εκμεταλλευτούν. Εάν αυτό που κάνεις δεν χρειάζεται, τι να εκμεταλλευτούν, να σε δεις άχρηστο? Από το 1973 μέχρι το 2021-22 που τα λέει ο Χαράρη, πόσα χρόνια είναι? 60 χρόνια. Πριν 60 χρόνια λοιπόν μίλησα για την απόρριψη της εργασίας. Για τον άχρηστο που λέει ο Χαράρη. Αλλά ο Χαράρη λέει και κάτι άλλο. Ότι θα πρέπει να μεταβάλουμε τη βιολογία του ανθρώπου για να τον έχουμε υποχείριο, πυθύνιο, χωρίς διαμαρτυρία. Και όταν του λένε τι είναι για σας η δημοκρατία, λέει να μπορώ να παντρεύομαι τη γυναίκα που θέλω. Ναι. Να μπορώ να εκλέγω το μονάρχη που θέλω και να μπορώ να επιλέγω το εστιατόριο που θέλω, κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπος... Είναι ακριβώς. Λοιπόν, όταν εγώ μίλησα για την απόρριψη της εργασίας, δεν το έβγαλα από τη φαντασία μου. Μελέτησα λεπτό προς λεπτό και μέτρο προς μέτρο τη λειτουργία της χόλης στην δημοκρατία των πόλεων. Γι' αυτό και όταν με ρωτάνε διάφοροι, λέω, θέλετε να μάθετε το πώς, δεν έχετε παρά να διαβάσετε τον πρώτο τόμο του κοσμοσυστήματος που έχει τον κρατοκεντρισμό και να αρχίσετε εκεί να βάζετε αντί για την πόλη κράτος, το κράτος έθνος.
θα δείτε σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε και πού πηγαίνουμε. Αυτή η δυναμική της σχέσης μεταξύ κοινωνίας και οικονομίας, κοινωνίας και πολιτικής, δηλώνει τι? Ότι για να ηγεμονεύσει το κοινό συμφέρον, πρέπει οι κοινωνίες από ιδιώτες να γίνουν μέλη του συστήματος. Ποιο είναι το μέλος, ποιο είναι το σύστημα που κατά προτεραιότητα θα γίνει ανεκτό αλλά και εφικτό να μπουν οι κοινωνίες, όχι να γίνουν επιχειρηματίες, άρα αφήνουν την οικονομία απ' έξω, να μπουν στην πολιτική. Αν ερωτάτε σήμερα, ερωτάτε η κοινωνία, αντί να διαδηλώνει, επέβαλε, αξίωνε και επέβαλε να ερωτάτε για το δημοσιονομικό σύστημα, το μείγμα της πολιτικής θα ήταν το ίδιο? Εάν... πρώτα πρώτα να το φτιάξουμε αξία ζωής. Να πούμε θέλουμε... Πάνω σε αυτό που είπατε για τον πρώτο τόμο, τον έξι τόμο κλπ. Εγώ αντιμετωπίζω ένα τραγικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Τα νέα παιδιά δεν διαβάζουν. Έχουν ένα κινητό στο χέρι. Και μέσα από εκεί αντλούν όποια πληροφορία θέλουν, την οποία θεωρούν και χρήσιμη, θεωρούν τα ξέρουν όλα. Έχει χαθεί κάθε σεβασμός και στη γνώση ακόμα. Δεν υπάρχει σεβασμός στη γνώση. Λέτε, προσέξτε, λέτε αυτό που εγώ θα το πω διαφορετικά. Διαβάζουμε σήμερα, για να δείτε την ακραία εκφορά αυτής της επισήμανσης, διαβάζουμε σήμερα στα συνθήματα να πεθάνει η Ελλάδα για να ζήσουμε εμείς. Θέλετε να υπερασπιστείτε την πατρίδα, κάντε το γρήγορα για να πεθάνετε. Και θέτω στους μαθητές μου, στους φοιτητές μου το ερώτημα. Σήμερα ο κόσμος είναι συγκροτημένος σε κράτη. Ωραία, να την πεθάνουμε την Ελλάδα. Εσείς θα ζήσετε μέσα σε ένα κράτος. Σε ποιο? Στο τουρκικό, στο ιταλικό. Άρα πάλι σε κράτος θα ζείτε. Πάλι σε μια άλλη Ελλάδα θα ζείτε, δηλαδή στην Ιταλία κλπ. Το σκέφτεστε? Εκεί τους βλέπετε να τραυλίζουν. Γιατί? Διότι το σύστημα τους διδάσκει να σκέφτονται έτσι. Ξέρετε πόσο βολεύονται οι κάτοχοι του συστήματος για τη συσπήρωσή τους σε αυτό όταν έχουν την αναρχία στα εξάρχεια. Μα έχουν εμπορευματοποιηθεί πρώτα απ' όλα. Ακριβώς. Προσέξτε. Το διέλεγε και βασίλεται. Δηλαδή υπάρχουν συμφέρει σήμερα, δεν ξέρω αν ξέρετε το νούμερο, πριν από το COVID υπήρχαν 45 κόμματα. Σήμερα είναι 60. Όλα παίζουν. Το διέλεγε και βασίλευε και όλες αυτές οι πολιτικές κινήσεις τελικά εξυπηρετούν ένα σύστημα το οποίο θέλει ακριβώς αυτό το πράγμα. Σήμερα συγκεκριμένα, γιατί με παίρνουν κατά καιρούς διάφοροι και μου λένε φτιάχνουμε πολιτικό σχήμα, έλα και εσύ μέσα, γιατί ασπαζόμαστε τις απόψεις. Λοιπόν, αναμενόμενο. Ναι. Τους εξηγώ ότι αφού δεν έχετε ελπίδα, νομιμοποιείτε το σύστημα, γιατί με θέλετε εμένα? Αν με ήθελε το σύστημα και θεωρούσε ότι είναι καλό γι' αυτό ό,τι λέω, θα με καλούσε και θα με έκανε πρώτο βιολί στα κανάλια του. Το σήμερα ποιος... ποιος... ναι. Όχι, αν έπαιζα με τους όρους του. Ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα, προσέξτε, σήμερα, έτσι, ποιος παράγει τους προβεβλημένους ιστορικούς, πολιτικούς επιστήμονες, συνταγματολόγους? Ο Σκάι, ο Πορτοσάλτε. Ναι, προσέξτε, εάν είμαι εγώ επιστήμονας ή όχι, εάν λέω σωστά πράγματα ή όχι, το αποφασίζει εκείνος, δεν το αποφασίζω εγώ. Δεν το αποφασίζει κάποια επιστημονική κοινότητα και γύρω από αυτήν είναι... η Ακαδημία, με συγχωρείτε πάρα πολύ, θα το πω γιατί το έχω πει και δημόσια, είναι οστεοφυλάκιο, είναι μαυσολείο, είναι εγκατεστημένη μέσα και μάλιστα μια κατηγορία... του μαυσολείου που προέρχεται από συγκεκριμένη πολιτική παρέμβαση που διεισδύει παντού, ας πούμε, της σημιτικής αντίληψης των πραγμάτων.
ιδίως δεν μιλάμε τώρα ένας μαθηματικός έτσι, μιλάμε εκεί που διαμορφώνουν τα πράγματα. Την έχετε δει ποτέ πουθενά την Ακαδημία να έχει να αρθρώνει λόγο? Φολεά των 2.500 ευρώ αφορολόγητων και του κύρους που τους δίνει ο τίτλος του ακαδημαϊκού. Πού να ξέρει ο Κοσμάκης τι συμβαίνει εκεί μέσα? Εκεί είναι. Οι θεσμοί υπηρετούν. Γι' αυτό και εγώ θα σας το πω αλλιώς. Δεν θα κάνω εγώ, ο κάθε εγώ που διακινώ αυτή την ιδέα, δεν θα κάνω εγώ την Επανάσταση. Δεν θα διδάξω εγώ καν την Επανάσταση. Την Επανάσταση δεν εννοώ την εξέγερση, τη μεταβολή πολιτείας, γιατί οι μεγαλύτερες μεταβολές στην ιστορία της ανθρωπότητας έγιναν χωρίς να χυθεί αίμα. Είχαν οριμάσει τα πράγματα. Δεν θα την κάνω εγώ λοιπόν. Γιατί και να βγω να πω, ή θα δημιουργηθεί κλοιός γύρω μου, αποκλεισμού, είναι ο εναγκαλισμός της αγάπης που οδηγεί στη σιωπή, έτσι, για να μην ακούγεται αυτό που λες, ή θα γίνει, μάλλον θα γίνει μέσα από τη δυναμική της ανάγκης. Δηλαδή θα σκεφτούν να βρεθεί ένας άλλος τρόπος. Και μέσα από αυτή τη διακίνηση θα πούν, στάσου ρε παιδί μου, το λέει, το έχει πει κι αυτός κάτι τέτοιο. Δεν ξέρει κανείς, προσέξτε, οι έννοιες είναι σαν το καράβι που το φέρνει το ρημουλκό μέχρι να βγει από το λιμάνι, αλλά μετά ταξιδεύει μόνο του. Σας έχω αναφέρει παραδείγματα δικών μου εννοιών που εισήγαγα και που τώρα κανείς δεν ξέρει, ή σχεδόν οι περισσότεροι δεν ξέρουν ότι είναι δικές μου. Πολιτιώτης. Άλλο, πως τους αλλάζουν και περιεχόμενο. Κοσμοσύστημα. Μέχρι και εταιρείες έχουν πάρει τον όρο και τον χρησιμοποιούν. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, μέχρι την Ιαπωνία και τον Καναδά. Αλλά σιγά σιγά όμως διαμορφώνονται και καινούργιες συνθήκες που προβληματίζονται και κινούν την προσοχή. Λοιπόν, μέσα από αυτή τη διαδικασία, όταν οριμάσουν οι συνθήκες, θα βρεθεί και κάποιος πολιτικός που θα πει, στάσου εδώ υπάρχει μια διαμαρτυρία την οποία μπορώ να οικειοποιηθώ. Θα τις δώσω μορφή σύμφωνα με αυτό που προσδοκούν και θα κυριαρχήσω, θα ηγεμονεύσω κι εγώ μέσα από αυτό το οποίο σκέφτονται. Ξέρετε, το πιο ενδιαφέρον πράγμα σε αυτά που συζητάμε εδώ είναι αυτό που συμβαίνει όταν μου συμβαίνει εμένα. Το συζητώ με τον κοινό κόσμο. Και του λέω, δεν θα ήταν καλύτερα, πιο αποτελεσματικό να μετέχεις κι εσύ και να έχεις τη γνώμη σου και να αποφασίζεις, αντί να αποφασίζεις εκείνος κατά τι είναι καλύτερος ο τάδε που είναι αρχηγός κόμματος ή πρωθυπουργός από σένα. Για πες μου 10 πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα και για σένα και για την κοινωνία. Τα λέει καλύτερα αυτός. Και σου λέει, ρε, έτσι το σκεφτόμουν. Αλλά απλώς εσύ μου το δίνεις, μου φτιάχνεις τη μορφή, το συγκεκριμενοποιείς. Έτσι θα γίνει η κατάσταση. Τώρα θα μου πείτε, και τότε γιατί τα συζητάμε εδώ, προσέξτε. Ή κάποιοι θα εισπράξουν από αυτή την διδασκαλία που είναι η αποκατάσταση της πραγματικότητας μέσω των εννοιών και της δυναμικής της εξέλιξης, και με αυτόν τον τρόπο θα εμπνευστούν και θα προχωρήσουν πιο γρήγορα ώστε να μην υποστούν τις χειρότερες συνέπειες, ή δεν θα τον ακούσουν και θα έρθει η στιγμή που θα λένε τα έλεγε, προφήτης ήταν. Είναι αργά, άνευ σημασίας. Βεβαίως. Λοιπόν, έτσι όμως εξελίσσονται τα πράγματα. Το ξέρουμε για να πούμε της σημερινής εποχής. Οι άνθρωποι του διαφωτισμού. Πρωτόλια πράγματα λέγανε. Αυτά που για το πώς θα δημιουργηθεί μια πιο ήπια κατάσταση της απολυταρχίας, και ορισμένοι που διώχθησαν απεινώς, όπως ο Ρουσό, πώς θα διαμορφωθεί η επόμενη μέρα. Έτσι, της αιρετής μοναρχίας. Αλλά αποτέλεσαν το διανοητικό μοχλό που προέβαλε τις αξίες, άλλου τύπου αξίες δηλαδή, σχετικά ανθρωποκεντρικές ή ανθρωποκεντρικές, και που καθοδήγησαν στη συνέχεια μελετώντας τα πράγματα. Για σκεφτείτε όμως
Ο διαφωτισμός είναι το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, ουσιαστικά. Πότε εφαρμόστηκαν οι αξίες του διαφωτισμού στη ριζοσπαστική τους μορφή, αυτή που διακινούσαν οι Ιακωβίνοι? Όχι. Μετά τη δεκαετία του 80, τον 20ο αιώνα. Τότε η εκλόγιμη μοναρχία που θεωρούνταν για τους Ιακωβίνους, για τους ανθρώπους της Γαλλικής Επανάστασης, ακραίο γεγονός, εφαρμόστηκε η εκλόγιμη μοναρχία. Για σκεφτείτε, δύο αιώνες και. Άρα βλέπετε δηλαδή ότι η εξέλιξη έχει μια λογική που οριμάζουν οι παράμετροι, καθοδηγούνται ή αναδιαμορφώνονται οι συσχετισμοί και προχωράμε. Πώς θα αλλάξει σήμερα η κατάσταση αν δεν σκεφτεί η κοινωνία ότι το σύστημα, το πολιτικό σύστημα δεν είναι αμετάβλητο και δεν είναι το τελικό στάδιο και η αλλακτική λύση δεν είναι το αυταρχικό καθεστώς? Επομένως, για να σκεφτεί ότι το πολιτικό σύστημα θα είναι το έδαφος πάνω στο οποίο θα στηριχθεί για να αποκτήσει η ίδια ηγεμονία ως σύνολο κοινωνίας, αντί να είναι οι ολίγοι που αποφασίζουν. Άρα πρέπει πρώτα να καταλάβει ότι το πολιτικό σύστημα δεν είναι αυτό που μας διδάσκουν σήμερα, το κράτος δεν είναι αυτό που μας διδάσκουν σήμερα, η ελευθερία δεν είναι αυτό που μας διδάσκουν σήμερα, η δικαιοσύνη, η ισότητα δεν είναι αυτό που μας διδάσκουν σήμερα, αλλά αυτό είναι το σήμερα μόνο. Και ότι από εκεί και πέρα υπάρχουν τα άλλα. Και αυτά τα άλλα, λίγο να τα υποψιαστεί, θα αρχίσει να διαμορφώνει το δικό της πρόταγμα για μια μεταβολή προς το μέλλον. Αυτό είναι που τρομάζουν σήμερα. Και σας διαβεβαιώ ότι οι μεν κοινωνίες δεν το πολύ σκέφτονται, αλλά εκείνοι που είναι στα κλειστά κυκλώματα της εξουσίας, ναι. Και θα σας αναφέρω, νομίζω δεν σας το έχω πει, το έχω αναφέρει συχνά, την εμπειρία μου από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Εκεί με αφορμή, έχουμε ένα τεταρτάκι, με αφορμή την δολοφονία ενός σατυρικού περιοδικού των δημοσιογράφων στο Παρίσι, ναι, το Συμβούλιο της Ευρώπης καθιέρωσε κάθε χρόνο να οργανώνει, όπως λέγεται, το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία. Επειδή υπήρχε εκεί κάποια κυρία μακρινή συγγενής μου που την είχα βοηθήσει και χάρη σε αυτή την βοήθεια, καταξίαν δηλαδή, υποτροφία, μπόρεσε να κάνει μια πολύ σημαντική καριέρα, είναι κορυφαία κάπου αυτή τη στιγμή, δεν έχει σημασία, με υπέδειξε εν πάση περιπτώσει να πάω κι εγώ να μιλήσω στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο φόρουμ πριν από 3 χρόνια, πόσο, για τη δημοκρατία. Όλοι σε αυτή τη συνάθρηση συζητούσαν για το πώς θα εντάξουν τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, αυτές τις συμμορίες της διεθνούς των αγορών, στην δημόσια σφαίρα, να τους εκχωρήσουν δηλαδή δημόσια σφαίρα και να θεωρηθεί ότι αυτό είναι καταξίωση και διεύρυνση της δημοκρατίας. Και βεβαίως το δεύτερο σκέλος ήταν πώς θα σταματήσουμε τον πολίτη να εκφράζεται με τον τρόπο που εκφράζεται πολιτικά κλπ. Στο ίντερνετ. Αυτά ήταν τα δύο κύρια θέματα που συζητιόνταν μέσα σε αυτό το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία. Και βεβαίως δεν σημαίνει ότι συζητούσαν για το πώς θα σταματήσει η πορνογραφία στο ίντερνετ που είναι ελεύθερη, η διακίνηση ναρκωτικών και όλα τα άλλα τα έκνομα φαινόμενα, αλλά πώς θα σταματήσει η δυνατότητα, θα εμποδιστεί η δυνατότητα του πολίτη να εκφράζεται και να μιλάει στην παγκοσμιότητα, να φτιάχνει δηλαδή δίκτυα πολιτικής ή άλλης επικοινωνίας. Εγώ λοιπόν είπα τα δικά μου, ότι το μεν ένα οι μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι απομείωση και αυτού που υπήρχε, γιατί εκχωρείται από τη σχέση κοινωνίας και πολιτικής, εκχωρείται κέριο μέρος
σε διάφορους τομείς του δημόσιου χώρου που θα έπρεπε να είναι αντικείμενο της πολιτικής που θα εκπροσωπούσε την κοινωνία και δίδεται στο μακρύ χέρι και ανεξέλεγκτο χέρι της διεθνούς των αγορών που χρηματοδοτείται από ποιος ξέρει τι, το βλέπουμε άλλωστε για την Ελλάδα. Και το δεύτερο ήταν ότι το ζητούμενο δεν είναι να κλείσουμε το στόμα του πολίτη στο ίντερνετ, γιατί ο πολίτης στο ίντερνετ κάνει αυτό που το έκανε προηγουμένως στην ιδιωτική του ζωή, κάνοντας διαδηλώσεις ή απεργίες ή μιλώντας στα καφενεία. Το ζητούμενο είναι πως το πολιτικό σύστημα θα τους ενσωματώσει ώστε και η ατζέντα του κάθε ενός πολίτη να εναρμονιστεί με την ημερήσια διάταξη της πολιτικής πραγματικότητας, με την πολιτική ατζέντα. Δηλαδή, αντί να μιλάει περί παντός επιστητού και να ασκεί κριτική ή να εγκομιάζει οτιδήποτε, να είναι μέρος του πολιτικού συστήματος ουσιαστικά. Άρα να διευρυνθεί το πολιτικό σύστημα στο επίπεδο της επικοινωνίας, να χρησιμοποιήσει, τι είπαμε πριν, το επικοινωνιακό έδαφος της τεχνολογίας για να λειτουργήσει ο πολίτης ως δήμος, να γίνει θεσμός δηλαδή της πολιτείας. Λοιπόν, είναι χαρακτηριστικό ότι όταν τέλειωσα, ενώ σε κάθε ανακοίνωση, σε κάθε ομιλία γινόταν διάλογος, έκλεισε για διάλειμμα, είπε τελειώσαμε εδώ, κλείνουμε για διάλειμμα. Σηκώθηκε ένας... Όχι, θα σας πω τη συνέχεια. Ένας μόνο σηκώθηκε και λέει, μα τώρα άλλαξε η ατζέντα του διαλόγου εδώ μέσα, πρέπει κάτι να σταματήσουμε για να κάνουμε διάλογο. Και βεβαίως ήταν και ελληνικής καταγωγής αυτός. Και βεβαίως λέει, κλείνουμε και τελειώνει. Λοιπόν, με κάλεσε η κυρία σερβικής καταγωγής μάλιστα, που ήταν η κυρία Δημοκρατία τη λέγανε, που ήταν η υπεύθυνη για, αυτό το φόρουμ. Εκτός, στο γραφείο της. Με είχε πάνω από 45 λεπτά για να με ρωτήσει τι εννοούσα, τι εννοώ. Και της εξήγησα εγώ ότι τα πράγματα πηγαίνουν έτσι. Αυτό που κάνετε εδώ, λέω, δεν είναι φόρουμ για τη δημοκρατία, είναι φόρουμ για να εμποδίσουμε την μετάβαση προς μια, ας το πούμε, δημοκρατική ή αντιπροσωπευτική πραγματικότητα. Και της εξήγησα ότι είναι καιρός να αρχίσετε να πειραματίζεστε, γιατί εκεί θα πάμε. Μου έθετε ερωτήματα. Εγώ το καθοδηγούσα εκεί που ήθελα να φτάσουμε το αποτέλεσμα. Και της έλεγα, φτιάξτε, λέω, το είχα κάνει με τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον Ντελόρ, που του είχα προτείνει να φτιάξει μια επιτροπή, ένα είδος δημοσκοπικού δήμου, που να θέτει σε παραλληλία την ημερήσια διάταξη και τις αποφάσεις που παίρνει η Κομισιόν, με την κοινή γνώμη που θα έβγαζε ο δημοσκοπικός της Δήμος. Και λέω, κάντε κάτι τέτοιο, να πειραματίζεστε για να βλέπετε ποια είναι η σχέση των αποφάσεων που παίρνετε με τη βούληση της κοινωνίας. Και μου λέει, τι ξέρουμε. Λέω, είναι σε προφανή αντιστοιχία. Λέει, ναι. Αλλά λέει, αναλογίζεστε εάν είχε η κοινωνία αρμοδιότητα και επανέφερε την θανατική ποινή. Μα λέω, έχετε τη γνώμη ότι θα την επανέφερε, έχετε δει κάποιο κίνημα προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά λέω, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Πιστεύετε ότι όλα τα κακά προέρχονται από την κοινωνία ή θα προέρχονται από την κοινωνία, ενώ τώρα γίνονται όλα όμορφα και καλά και ωραία, και επομένως είστε οι καλύτεροι για να διαφεντεύετε τον κόσμο? Μήπως εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα ιδεολογικής επιλογής? Μου χαμογέλασε και τέλειωσε εκεί η συζήτηση. Με την ποινή του θανάτου, αυτό στη δημοκρατία πώς έχει αντιμετωπιστεί? Δηλαδή, έχουμε την αρχαία δημοκρατία, τη μόνη δημοκρατία. Μισό λεπτό. Όταν ήταν ο Ζακ Ντελόρ πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είχε φτιάξει μία ομάδα μελέτης και προβολής των ζητημάτων της εποχής μας στο μέλλον. Πώς θα είναι στα 20 χρόνια ή στα 50 χρόνια το πολιτικό σύστημα. Πώς θα είναι η οικονομία, πώς θα είναι το α, το β κλπ. Με κάλεσαν μία φορά.
Και έχει δημοσιευθεί και η εισήγηση που έκανα εκεί και ο διάλογος κλπ. Με κάλεσαν λοιπόν και τους είπα τα στερεότυπα, ότι εδώ είμαστε και η προοπτική είναι αυτή. Όχι πίσω, αλλά μπροστά. Ο Ντελόρ ενθουσιάστηκε. Τους είπα δε ότι είναι καιρός να πειραματιστείτε σε αυτό και να φτιάξετε έναν δημοσκοπικό δήμο, έτσι λέω την δημοσκόπηση, με συντεταγμένο τρόπο δηλαδή και προεργασία για να οδηγείτε σε διατύπωση απόψεων και να βλέπετε ακριβώς την αρμονία που έχετε με την βούληση της κοινής γνώμης στην Ευρώπη. Αφού η κοινωνία δεν μετέχει στην Ευρώπη σε κανένα επίπεδο, τουλάχιστον να την έχετε δημοσκοπικά. Σημειώνω δε ότι ο Γερμανός ερευνητής στην ομάδα αυτή, όταν επιχειρηματολόγησα ότι το σημερινό σύστημα είναι μια εκλόγιμη μοναρχία και όχι μια δημοκρατία, χτύπησε γροθιά στο τραπέζι και αποχώρησε. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, για να δείτε ότι δηλαδή η ιδεολογία υπερέχει της επιστήμης. Ούτε καν στο επίπεδο του διαλόγου δεν είναι ικανή να σταθούν. Πώς ήταν η φυσική πράξη του, γιατί η έννοια της δημοκρατίας αυτού δεν είναι η έννοια της δημοκρατίας όπως την ξέρουμε με την ελληνική της έννοια. Όχι, δεν την ξέρουν καν. Ακριβώς. Ναι. Αυτό μάθανε ότι σήμερα είμαστε δημοκρατία και τελείωσε. Ναι. Αλλά ήταν ερευνητής όμως. Όχι, εννοώ δηλαδή ότι αυτό διδάσκεται παντού. Θα μπορούσα να κάνω μία διάλεξη να σας περιγράφω πόσες φορές έχω αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα. Αλλά προσέξτε. Γι' αυτό είναι μεγάλη ευθύνη μας εδώ, γιατί εμείς μπορούμε να καταλάβουμε τις έννοιες. Βεβαίως. Και όσο λιγότερο επιστήμονες είμαστε, τόσο καλύτερα. Ξέρετε πόσο καλά το καταλαβαίνει ένας αγρότης, ένας ψαράς. Αυτό που του λέω. Ακριβώς, γιατί αυτός είναι έξω από την ιδεολογική αλωτρίωση. Συναντώ όταν δεν είναι πια πρόεδρος ο Ζακ Ντελόρ. Τον συνάντησα τρεις φορές. Μία εκεί, μία το 1993 με τις εκλογές που με κάλεσε άρον-άρον, αλλά δεν θα πω γιατί είχε σχέση με τα ελληνικά πράγματα εδώ, για να εκφράσει την οργή του. Τότε ήμουν υπηρεσιακός στο Υπουργείο Τύπου, αλλά είχαμε και μια ενδιάμεση σχέση με τον τρίτο τη τάξη στην θεμελίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της διοίκησης, τον Εμίλ Νοέλ. Με αυτόν ήμασταν στη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας. Ήξερε δηλαδή και συνομιλούσε με τον Ντελόρ πολύ περισσότερο από ότι εγώ με τη μία ή τις δύο φορές. Την τρίτη λοιπόν φορά τον συνάντησα, ζήτησε αυτός να συναντηθούμε, όταν τον κάλεσε εκτός Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Λαμπράκης να κάνει μια ομιλία στο Μέγαρο Μουσικής. Και μου ζήτησε να πάω το βράδυ στον Αστέρα της Βουλιαγμένης για να φάμε μαζί και να μιλήσουμε. Ήταν μαζί του και ο πρόεδρος της Γαλλικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, ο Κερμόν, με τον οποίον είχαμε πάρα πολύ συνεργαστεί. Το έχω βγάλει και βιβλίο στο γαλλικό βιβλίο εδώ στην Αθήνα, στα ελληνικά. Και είχαμε φτιάξει μαζί, υλοποιήσει την πρόταση που είχα κάνει για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτικής Επιστήμης. Μιας Πανευρωπαϊκής Ένωσης Πολιτικής Επιστήμης. Ήταν οικείο το περιβάλλον. Συζητούσαμε για διάφορα, του λέω κάποια στιγμή. Επ' ευκαιρία λέω, κύριε Πρόεδρε, πείτε μου, εκείνη την ιδέα που σας είχα υποβάλει για την δημιουργία δημοσκοπικού δήμου, πειραματικού για τη δική σας ενημέρωση, που σας άρεσε, τι την κάματε. Και μου λέει, σηκώνει τα χέρια μου λέει, μα επιτέλους, εάν έκανα αυτό, δεν θα αδρανοποιούνταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα μπορούσε να πάρει αποφάσεις. Αποφάσεις τι? Όχι εναρμονισμένες με την κοινωνική βούληση της Ευρώπης. Περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, τι είναι η Ευρώπη σήμερα? Μα
δείτε τι είναι, τι γίνονται οι Ευρωπαίοι Επίτροποι όταν τελειώνει η θητεία τους. Λόμπι για να διακινήσουν συμφέροντα μεγάλων εταιριών. Η πρόεδρος στη Ρωσία. Διάφορα τέτοια, ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό απαντάει στην ερώτηση γιατί είμαστε έτσι σήμερα, ποιος κυβερνάει. Η πρώτη αρχή για να αντιλαμβάνεστε πού βρισκόμαστε κάθε φορά είναι να θέτετε τρία ερωτήματα. Ποιος κυβερνάει, δηλαδή παίρνει τις αποφάσεις, για ποιον και γιατί. Λοιπόν, αν θέτετε αυτά τα ερωτήματα, τελειώνει. Κανένας δεν ξέρει την έννοια της λέξης δήμος. Βεβαίως. Τώρα, προσέξτε για να δείτε πώς, τι ρόλο παίζει η διανόηση. Τώρα, δηλαδή τα τελευταία 3-4 χρόνια, εάν διαβάσετε βιβλία που αναφέρονται στην Ευρώπη, μιλάνε για Ευρωπαϊκό Δήμο. Δηλαδή, τις ευρωπαϊκές κοινωνίες τις αποκαλούν Δήμο. Αλλά δεν εννοούν ότι θα θεσμοθετηθούν ως μέρος του πολιτικού συστήματος, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά κοροϊδευόμαστε. Ξέρετε, η ελληνική γλώσσα, μάλλον το χρησιμοποιούν σήμερα. Μια και μιλάμε για έννοιες, ας δούμε τα εκλογικά συστήματα. Η αναλογική μέθοδος λέγεται απλή αναλογική. Η ενισχυμένη αναλογική τι είναι? Πιο πολύ αναλογική από την απλή, έτσι. Έτσι δεν θα έπρεπε να είναι? Ναι, αλλά τι είναι? Έτσι. Όλες οι έννοιες λοιπόν έχουν τέτοια καταδολίευση, έτσι, που βέβαια περνάνε με αυτόν τον τρόπο, αλλά όμως στην πραγματικότητα είναι, έρχονται για να υπηρετήσουν ένα ιδεολογικό σκοπό. Κοινωνία πολιτών σήμερα, τι εννοούν? Εσείς, όχι καθόλου. Όταν ακούσετε την έννοια κοινωνία πολιτών, τι θα καταλάβετε? Ότι είναι η κοινωνία όλοι, όσοι είναι πολίτες, έτσι δεν είναι? Όχι, λάθος, δεν είναι αυτό. Είναι το civil society, société civile. Δηλαδή είναι οι ομάδες συμφερόντων, ΜΚΟ και άλλες, οι οποίες συναγελάζονται με την πολιτική εξουσία μακράν της κοινωνίας των πολιτών. Αυτοί λένε στην Ελλάδα κοινωνία πολιτών. Μα οι ΜΚΟ παράγουν πολιτική. Ναι, αυτή είναι η κοινωνία πολιτών. Δεν είναι το σύνολο, το σώμα της κοινωνίας των πολιτών. Αν ήταν κάτι τέτοιο, τότε και όσες εξηγήσεις γινόντουσαν... Αυτός ο εφημισμός, αυτή η παραποίηση, παράγει νομιμοποίηση. Δεν είναι τυχαία, δεν είναι άδολη. Όταν θα ακούσεις κοινωνία των πολιτών, λες, όχι, εμείς είμαστε η κοινωνία, άρα τι άλλο να ζητήσουμε? Όταν ακούς δημοκρατία, εμείς είμαστε, τι άλλο να ζητήσουμε? Συγγνώμη, ένα ακόμα και άκρα, ας πούμε, εφαρμόζαμε πλήρη δημοκρατία, έτσι, με τις 5 ελευθερίες όλα. Και ζητούσε, ας πούμε, ο Δήμος με 50 συν 1 τη θανατική καταδίκη ενός διαστίας, όπως έχουμε τώρα αυτή με τη 12η κτλ. Θα έπρεπε να τα αποδεχτούμε, εφόσον ορίζει ως αξία υπέρτατη ο Δήμος, έστω ακόμα 50 συν 1 ψήφο, θα έπρεπε να αποδεχτούμε το θάνατο ενός πολίτη? Ακούστε λίγο. Σοκράτης δημοκρατικά κατεδικάστηκε. Μιλάμε, ναι, αλλά την άλλη μέρα απλώς δεν τον πρόλαβαν, ανέρεσε την απόφαση. Αλλά προσέξτε, δεν μιλάμε για τα πολιτεύματα με όρους εξοραϊσμού και ιδεώδους πολιτείας. Όταν προηγουμένως ρωτήθηκα αν πάμε προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο, απάντησα ότι δεν τίθεται έτσι το ζήτημα. Διότι εμείς εδώ, αν θέλουμε να μιλήσουμε με όρους γνώσης, δηλαδή επιστήμης, πρέπει να γνωρίζουμε ότι μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, αυτό είναι το πολιτικό σύστημα σήμερα. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, αυτό θα είναι και η δημοκρατία όταν έρθει. Η δημοκρατία δεν θα είναι το ιδεώδες, θα διαπράττει και λάθη, θα διαπράξει και εγκλήματα, θα διαπράξει και πολλά πράγματα. Τι σας είπα προηγουμένως, ότι η δημοκρατία είναι πιο σκληρή στον πόλεμο, όπως και η δημοκρατική ολιγαρχία. Όταν μιλάμε σήμερα για ολιγαρχία, δεν ξέρουμε ότι είναι μια πολιτεία, η οποία πολιτεία εξελίσσεται, δεν είναι, προσέξτε, η ολιγαρχία
στον ιστορικό της χρόνο δεν είναι ένα ξεχωριστό πολιτικό σύστημα. Εδώ λάθεψαν και οι αρχαίοι. Η ολιγαρχία είναι μία πράξη, ας το πούμε, η οποία αποφασίζει ότι πολίτης είναι αυτός που έχει και κάτι επιπλέον από το σώμα του. Δηλαδή, δημοκρατικό σύστημα. Είναι, ναι. Δηλαδή έχει και περιουσιακό αντικείμενο. Αυτή η λογική στην αρχή είχε την έννοια ότι ένας που είναι σε εξαρτημένη εργασία δεν μπορεί να έχει αυτονομία ψήφου. Στην πραγματικότητα όμως υπηρετούσε αυτούς. Το έβαλε, ναι, αυτή είναι η ολιγαρχία. Εσυμνήτης ήταν ο πρωθυπουργός. Ήταν η εποχή της μοναρχίας, της εκλόγιμης μοναρχίας. Ήταν δημοκρατικό όμως. Σε καταστάσεις κρίσεως είχαν πει ότι δεν είναι δυνατόν εμείς σε καταστάσεις κρίσεως. Είχε φιλολαϊκό... Ακριβώς. Κάποιον δημοκρατικό δικτάτορα, όπως τον είχαν οι Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι τον λέγανε όμως δικτάτορα. Δεν ήταν, όχι, δεν ήταν, ο Εσυμνήτης δεν ήταν δικτάτορας. Όχι, δεν ήταν, βέβαια, γιατί μπορούσε ήταν να ήταν εκλεγμένος πρωθυπουργός, ο οποίος όμως, επειδή ήταν εκλεγμένος, ακολουθούσε την πολιτική αυτών που τον εξέλεξαν, δηλαδή λαϊκή κοινωνική πολιτική. Βεβαίως. Όχι, όχι. Οι Ρωμαίοι ήταν ένα αυστηρά ολιγαρχικό και δηλαϊλατικό πολιτικό σύστημα. Τι έλεγα όμως. Να εξηγήσω λίγο την ολιγαρχία. Η ολιγαρχία ακολουθεί την πολιτιακή εξέλιξη όπως και η πόλη που φτάνει στη δημοκρατία, δηλαδή στις απαρχές της, όπως στην πόλη υπάρχει ο πρωθυπουργός, ο Εσυμνήτης, έτσι και τότε υπάρχει το δημοκρατικό σύστημα εκ μέρους των ολιγαρχικών που λένε ναι, θα ψηφίζετε τον πρωθυπουργό, αλλά θα τον ψηφίζουν εκείνοι που έχουν περιουσιακό αντικείμενο, όχι όλοι οι πολίτες. Και λέγανε οι άλλοι, όχι, όλοι μας θα ψηφίζουμε. Όταν έρχεται η εποχή της δημοκρατίας, δεν έχουμε βεβαίως διαφοροποιήσεις όπως και δημοκρατίας, έτσι και ολιγαρχίας, αλλά το εσωτερικό πολιτικό σύστημα της ολιγαρχίας, λιγότεροι πολίτες, αλλά το εσωτερικό της πολιτικό σύστημα είναι ένα σύστημα εναρμονισμένο για την εποχή. Οι ολιγαρχίες στην εποχή του Θουκυδίδη είναι δημοκρατικά οργανωμένες εσωτερικά. Μικρές δημοκρατίες. Ακριβώς. Το λέει ο Αριστοτέλης. Δημοκρατία μικρά. Άρα λοιπόν η ολιγαρχία, αν θέλετε, δεν είναι πολιτικό σύστημα, είναι τρόπος συγκρότησης του πολιτιακού σώματος. Αυτοί που είναι πολίτες και μόνο. Τώρα, για τη θανατική ποινή, σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν πόλεις, πολιτείες εσωτερικές που έχουν τη θανατική ποινή. Εγώ δεν συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει η θανατική ποινή. Έτσι. Και εγώ δεν συμφωνώ, αλλά μπορεί να μείνουμε οι δυο μας μέσα σε 7 δισεκατομμύρια. Όμως προσέξτε, η θανατική ποινή δεν είναι μόνο θέμα νομιμοποίησης στο εσωτερικό της χώρας, αλλά είναι και ζήτημα διακρατικών σχέσεων. Εκεί η θανατική ποινή είναι νομιμοποιημένη. Ο πόλεμος αυτό είναι. Το θέτει κανείς υπό αμφισβήτηση. Βεβαίως. Ο εμφύλιος δεν είναι θανατική ποινή. Ναι, στις διεθνείς δεν υπάρχει όμως ένα αστυνομικό. Αυτό λέω, αλλά προσέξτε όμως τώρα. Η εξέλιξη και στην πόλη και σήμερα έχει μια λογική ακολουθία. Πώς αντιλαμβανόμαστε την ποινή. Την ποινή την αντιλαμβανόμαστε ως εκδίκηση, όπως ήταν στην πρώιμη εποχή δυνάμη της αρχής του αντιπεπονθότος, που την ξέρουμε από την εβραϊκή ιστορία, αλλά υπήρχε και στις πρωτόγονες ελληνικές και όλες τις κοινωνίες πρωτόγονες, δηλαδή τις πρώιμες. Η αρχή του αντιπεπονθότος σημαίνει ότι εάν με χτύπησες θα σε χτυπήσω.
ίδια ποινή δηλαδή με αυτήν που διέπραξε. Το αδίκημα που διέπραξε το διαπράττω εγώ ως πολιτεία πάνω σε αυτόν που διέπραξε την ποινή. Έρχεται όμως στη συνέχεια η στιγμή που λένε η ποινή δεν μπορεί να είναι τιμωρητική. Πρέπει να είναι και παιδαγωγική, δηλαδή πρέπει να τον σοφρονίσουμε τον άνθρωπο. Αλλιώς θα διαμορφώσουμε έναν εγκληματία σε διάρκεια. Και εκεί μπαίνει η αναλογία της ποινής. Η ποινή που μπορεί να είναι παιδαγωγική, θα τον στείλω στο βουνό να σκάβει για να μάθει ότι δεν πρέπει να κλέβει αλλά πρέπει να δουλεύει για να βγάλει το ψωμί του, θα κάνω το α, το β κλπ. Στην Ελλάδα λείπει αυτό. Δηλαδή η παιδαγωγία της ποινής που σημαίνει, ξέρετε, τον βγάζω λέει έξω και του δίνω άδεια. Τι σημαίνει αφού είναι εγκληματίας και το σου ξανακάνει, πάρ' τον και πήγαινε τον. Πήγαινε τον σε ένα οργανωμένο χώρο που παράγει πατάτες, που κάνει διάφορες εργασίες, να μάθει να εργάζεται και να μπει μετά στη ζωή και να κάνει... Στις ψυχικές όμως νοσηρότητες, ο συγχρονισμός δεν βοηθάει. Όχι, αλλά προσέξτε όμως, στον ελληνικό κόσμο, το είπα πριν, η ψυχική ασθένεια αντιμετωπίζεται ως ασθένεια. Στον δεσποτικό κόσμο, και μιλάμε τώρα για τον κοντινό μας στην Ευρώπη, μέχρι και το 19ο αιώνα συνεπήγε το ποινή, θεωρεί το έγκλημα. Γι' αυτό τα λέω αυτά τα παραδείγματα για να δείτε ότι και η θανατική ποινή έχει μια ακολουθία, δηλαδή έρχεται σε κάποια φάση γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να τον τιμωρήσουμε και όχι να τον σοφρονίσουμε. Έρχεται μια επόμενη φάση που λένε με ποιο δικαίωμα αφαιρώ την ανθρώπινη ζωή ως άνθρωπος. Εγώ ας πούμε είχα θέσει ένα ερώτημα στο Βενιζέλο στο King George είχαν κάνει ένα ο κύκλος και λέγανε για την αίσθηση της κοινωνίας με την ποινή και τα λοιπά αν εκπροσωπεί την αίσθηση που έχει για απονομή δικαιοσύνης. Και του θέλω το ερώτημα του Κουκοτή να σας πω έχει σκοτώσει 11 ανθρώπους και θα βγει έξω το ίδιο με ένα άνθρωπο που έχει σκοτώσει ένα άνθρωπο, δύο ανθρώπους. Και τι μου λέει. Ότι ο Μπρέιβικ, αν θυμάμαι καλά το όνομα, αυτός που σκότωσε 82 άτομα εκεί στην υποπηγία που ήταν, ζητάνε, λέει, οι συνήγοροι του να κάτσει 17 χρόνια μόνο γιατί είναι και πολλά. Έπρεπε να σου κουφωθεί να κάτσει 25. Δεν με απάντησε, αλλά μου λέει ότι υπάρχει ακόμα και. Προσέξε. Γιατί έχει την αντίληψη ότι το πολιτικό έγκλημα δεν είναι έγκλημα. Με τους ίδιους όρους που είναι το ατομικό έγκλημα για περιουσιακούς ή άλλους λόγους. Η αφαίρεση ζωής είναι ίδια. Και μάλιστα ο δυστυχής Αριστοτέλης που όλοι τον δοξάζουν αλλά κανείς δεν τον ακολουθεί σε τίποτε λέει το εξής ότι το πολιτικό έγκλημα τιμωρείται αυστηρότερα διότι μπορεί να είναι το ίδιο που διαπράττει ένας ιδιώτης προς ένα άτομο αλλά βλάπτει πολύ περισσότερους. Αλλά αυτό ισχύει στη δημοκρατία, δεν ισχύει στις μοναρχίες. Στις μοναρχίες φυλάνε τα νότα τους. Δεν θα ακούσετε από τον κάθε Βενιζέλο να διαφοροποιεί, να ταξινομεί την αφαίρεση ανθρώπινης ζωής στην ίδια κατηγορία, είτε είναι για πολιτικούς, είτε είναι για οποιουσδήποτε άλλους λόγους. Γιατί σκέφτεται ότι και αυτός μπορεί να βρεθεί στην ίδια κατηγορία. Δηλαδή, όταν χάριζε 25, πόσα, δεν θυμάμαι πόσα εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ, έτσι, δεν βγήκε κανείς να πει ότι αυτά... Και τόσα άλλα, δεν έχει σημασία. Αλλά, ξέρετε, αυτό είναι, δηλαδή, προσέξτε, όταν έρχεται και ομολογήσει και ομολογεί αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος ότι για να νομοθετήσει η Βουλή πήγε να ζητήσει άδεια από τον Ερντογκάν μαζί με τον Πρωθυπουργό, αυτό δεν είναι αδίκημα το οποίο θα έπρεπε να τιμωρείται διότι καταργεί τη σχέση κοινωνίας και πολιτικής, άρα το σκοπό για τον οποίο υπάρχει, υποτάσσει τη χώρα έστω για ένα συγκεκριμένο ζήτημα και ποιος ξέρει για πόσα άλλα, υποτάσσει τη χώρα
σε μια ξένη δύναμη. Αυτό δεν είναι. Δεν έχει σημασία πώς θα τη χαρακτηρίσουμε, γιατί η εσχάτη προδοσία, ξέρετε, ως το μοναδικό αδίκημα, έγκλημα που αφορά στον πολιτικό, ουσιαστικά είναι η ασυλία του πολιτικού. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να χαρακτηρίσεις κάποιον ως προδότη. Είναι πολύ εύκολο όμως να του πεις εδώ διέπραξε αδίκημα και θα τιμωρηθείς όπως τιμωρείται οποιοδήποτε. Λοιπόν, αυτό είναι το άλοθη των πολιτικών, η εσχάτη προδοσία. Αλλά ποιος θα το αποφασίσει, αφού είναι υπεράνω του νόμου ο μονάρχης. Βεβαίως. Όχι, μπορούμε, εγώ το έχω πει επανειλημμένα επισήμως, αλλά δεν το ακούει κανείς. Οι έξι αθωώθηκαν μόλις μπαίναμε στην κρίση, που γνωρίζουν πολύ καλά ποιοι προκάλεσαν την κρίση. Ποιοι λαϊλάτισαν τη χώρα για να τη φτάσουν εκεί που την έφτασαν. Ποιος θα τιμωρήσει τον... Δεν ήταν τυχαία η αναψηλάφιση της δίκης. Βεβαίως δεν ήταν. Ούτε και η στιγμή που ήρθε. Έτσι. Μα γράφει ο αρμόδιος για την υπόθεση αυτή, δικαστικός, λέει είχα βαθιά την πεποίθηση από το παρελθόν. Είχε πεποίθηση ο άνθρωπος. Αποφάσισε με βάση την πεποίθησή του. Έχει γίνει ένα καταπληκτικό πείραμα στο Στάνφορντ για να κάνει τις πεποίθησεις. Είχαν δύο ομάδες φοιτητών και οι οποίες μόλις μπήκαν στην ψυχολογία τους ρώτησαν ποια ήταν η γνώμη του για τη θανατική ποινή. Και ο καθένας έγραψε ποια ήταν η γνώμη του. Εντάξει, τελείωσε. Το κρατήσανε κανένα χρόνο. Και στον επόμενο χρόνο τους έδωσαν κάποιες μελέτες από το, το Λος Άντζελες ή το Νέα Υόρκη, όπου οι μεν έλεγαν ότι η θανατική ποινή δεν είχε καμιά επίδραση στη μείωση των εγκλημάτων που υποστήριζε. Για την ιδέα, έλεγε ότι έχει μεγάλη επίδραση. Τους έδωσαν πάλι στους ίδιους τους φοιτητές να κρίνουν ποια από τις δύο ήταν πιο σωστή μελέτη. Γράψαν τη μελέτη τους και τους είπαν μετά ότι ξέρετε, αυτά που σας δώσαμε ήταν πλαστά, δεν υπάρχουν. Εμείς τα φτιάξαμε. Αλλά τι διαπίστωσαν, ότι στην αρχή είχαν την πεποίθηση ότι είναι καλή η θεωρητική ποινή. Υποστήριζαν το ένα και όσοι είχαν το άλλο, υποστήριζαν το άλλο. Οι προκαταλήψεις και οι πεποίθησεις δεν αλλάζουν. Για να κλείσουμε λοιπόν, θα σας πω σε τι διαφέρει η νεότερη φιλοσοφία σημερινή από την αρχαία. Η αρχαία βασιζόταν στην παρατήρηση, στο θεωρήν, δηλαδή, των πραγμάτων που είχε διάρκεια πολλών αιώνων και μπορούσαν από εκεί να μελετήσουν τις μεταβολές. Έτσι. Γι' αυτό και τους βλέπετε να μιλάνε για την πολιτεία, να μιλάνε για την ελευθερία και πολλά άλλα, σε διάρκεια. Κανείς από τους αρχαίους, ούτε καν ο Θουκυδίδης και ο Αριστοτέλης που ήταν στο μετέχμιο, δεν έγραψε μία λέξη για την περίοδο της Οικουμένης που ακολούθησε, γιατί δεν την ξέρανε. Αλλά ήταν όμως σε εδραία βάση φιλόσοφοι, ιστορικοί, επιστήμονες, παρατηρητές αυτής της βαθιάς ιστορικής εξέλιξης. Η νεότερη φιλοσοφία που δεν έχει ιστορικό βάθος και ξέκοψε με το παρελθόν, άρα και με το μέλλον, στοχάζεται με βάση πάλι το θεωρήν τα πράγματα. Αλλά το θεωρήν είναι αυτό που ήταν χθες και σήμερα. Φεουδαρχία, απολυταρχία, ολοκληρωτισμός, μοναρχία. Με την μίξη, με την μεθάρμοση των ενιών. Γι' αυτό και τι λέει η φιλοσοφία ότι έχει ως αντικείμενο την αναζήτηση της αλήθειας. Και τι είναι η αλήθεια, αυτό που βλέπει ο καθένας. Γι' αυτό και λένε ανάλογα του πώς το βλέπω, πώς το νομίζω, πώς το αντιλαμβάνομαι. Γιατί δεν έχουν βάση αποδεικτική όπως έχουν οι αρχαίοι. Όταν ο Αριστοτέλης λέει ότι αυτό συμβαίνει εδώ, το αποδεικνύει, να το, στην πράξη. Αυτοί εδώ λοιπόν σκέφτονται ότι
ό,τι βλέπουμε, αλλά ό,τι βλέπουμε είναι από εδώ έως εκεί. Δηλαδή, όλοι ό,τι βλέπουμε ισχύει για το άτομο που γεννιέται, αλλά ξέρουμε, έχουμε συνολική θεώρηση μέχρι που θα πεθάνει. Αλλά για τις κοινωνίες δεν έχουμε. Και γι' αυτό, λοιπόν, η σύγχρονη εποχή δεν είναι, είναι μία άρθρωση, ένα σύνολο από αλήθειες που η μία διαδέχεται την άλλη. Δηλαδή, στην πραγματικότητα είναι ένα νεκροταφείο αληθιών που πέθαναν. Από τους ίδιους, τις σκότωσαν οι ίδιοι, διότι ήρθαν για να φέρουν μια άλλη αλήθεια μπροστά. Άρα δεν κάνουν επιστήμη, κάνουν ιδεολογία. Αυτό είναι το θέμα. Το μόνο φιλοσοφικό ρεύμα λοιπόν που έχει κρατήσει την εποχή μας είναι των σοφιστών. Το μόνο, όχι ένα, όχι. Όλη η φιλοσοφία του ελληνικού κόσμου, και δεν εννοώ μόνο του αρχαίου, αλλά και του ελληνιστικού και του βυζαντινού, και της εποχής της Ρώμης και λοιπά, όλη αυτή η φιλοσοφία έχει και θα έχει διάρκεια, ενώ η φιλοσοφία των νεωτέρων θα σκοντάφτει πάνω στην αναζήτηση της αλήθειας που οι ίδιοι θα κάνουν στη συνέχεια την κηδεία της για να προβάλλουν μια άλλη. Εκτός του ξενού στο Βυζάντιο, ποιον έχουμε φιλόσοφο? Πάρα πολλούς. Να έχουμε όμως βιβλία, δηλαδή να μην τους ξέρουμε ονομαστικά μόνο. Λοιπόν, άνοιξε τους τρεις τόμους του κοσμοσυστήματος και θα δεις μέσα πλήθος. Μα τώρα να σου πω ότι ο Γρηγοράς, ο Γρηγοράς παραδείγματος χάρη... Είναι αυτό, πάρε το κοσμοσύστημα που φέρε το. Αυτό τώρα που πες στα γέλια, έχω το πρώτο τόμο που έχω το πολιτικό σύστημα, έχω το ιεραρχείο. Καταγράφονται, δεν έχει σημασία. Έχω το πλεονέκτημα να μπορώ να συστήνω. Όχι, δεν ελέγχω τίποτα, εγώ τα αφήνω όπως είναι. Έχω το πλεονέκτημα να συστήνω, διότι δεν αντλώ συμφέρον. Δηλαδή, ούτε πλούσιος θα γίνω, ούτε και εισπράττω από τα δικαιώματα των βιβλίων, γιατί είναι γλίσχρα και μηδενικά. Αν μπορούσα και να τα έχω ελεύθερα να κυκλοφορούν, θα το έκανα ευχαρίστως. Επομένως, δεν μπορεί να μου προσάψει κανείς ότι κάνω εμπόριο διαφημίζοντας βιβλία. Δεν υπάρχει χρόνος για αυτά. Είναι πολλά τα βιβλία. Ας επιλέξετε λίγα. Είναι πολύ... Δηλαδή, αν θα διαβάσω 20 σελίδες από τον Γιώργη σε αυτό εδώ, θα διαβάσω για να... Ποιο είναι αυτό? Α. Είναι δύσκολο, αλλά λέω, αν διαβάσω 20 σελίδες Κοντογιώρη, θα διαβάσω 70. Λοιπόν, γι' αυτό το πρώτο κεφάλαιο αυτού του βιβλιαρακίου ήταν στην πρώτη της μορφή ανακοίνωση σε ένα διεθνές συνέδριο ελληνικών σπουδών στη Γρανάδα. Μου ζήτησαν να κάνω την κεντρική εισήγηση, ήταν δεκάδες, εκατοντάδες οι σύνεδροι, και οι της νεωτερικότητας ξεσήκωσαν θύελα όταν είδαν το όνομά μου. Εάν ρωτήσετε αυτούς που ήταν παρόντες εκεί, θα σας... Κυριολεκτικά. Έθεσαν ζήτημα κατάργησης του Προέδρου, κύριος Δημάδης, ένας καθηγητής στο Βερολίνο, εξέχων άνθρωπος στην επιστήμη. Ήταν πρόεδρος δηλαδή μέχρι πριν από 2-3 χρόνια. Να τον καταργήσουν δηλαδή, να τον αναγκάσουν σε παρέτηση, και συγχρόνως με έβρισκαν στους διαδρόμους και με απειλούσαν. «Θα σου δείξω εγώ», μου έλεγε ένας. Λέω, «Κακομοίρη», λέω, έτσι, «τι θα μου δείξεις», του λέω. «Γιατί δεν βγαίνεις να κάνουμε συζήτηση, διάλογο?» «Θα σου δείξω εγώ». Θα μου δείξει. Όταν στο επόμενο συνέδριο που έγινε στο Λούντς της Σουηδίας αυτό, το Προεδρείο με κάλεσε να κάνω κι εγώ μια ανακοίνωση. Στη συνέχεια όμως πήγα σε ένα πάνελ μέσα σε ένα, πώς το λένε, γιατί εκεί γινόταν
μεταξύ των άλλων και μία ανακοίνωση για τον Ευγένιο Βούλγαρη. Και κάποια στιγμή έθεσα ένα ερώτημα. Λέω, ο Ευγένιος Βούλγαρης, εσείς μιλάτε για ελληνόφωνους της εποχής. Ο Ευγένιος Βούλγαρης όμως μιλάει για γένος των Ελλήνων. Οι ελληνόφωνοι δεν έχουν ταυτότητα. Το γένος των Ελλήνων είναι ταυτότητα, ορισμός ταυτότητας. Πώς το εξηγείτε, λέω αυτό. Ξαφνικά βλέπω μία σχετική ανησυχία και μπουκάρει κυριολεκτικά μέσα σε λίγα λεπτά αυτός ο οποίος με απειλούσε θα σου δείξω εγώ στην Γρανάδα. Ήταν εκεί, ναι. Και τον βλέπω λοιπόν να είναι έτοιμος να απαντήσει. Εγώ το διασκέδαζα γιατί δεν είχα άλλο να πω, το είπα αυτό που ήθελε. Στο αεροδρόμιο που περίμενα για να επιστρέψω, με πλησιάζει ένας που ήταν εκεί μέσα, νεαρός. Και μου λέει, κύριε καθηγητά, θέλω, λέει, μου λέει, να σας πω μια πληροφορία. Λέω, τι. Όταν θέσατε το ερώτημα, οι δύο κυρίες που καθόντουσαν εκεί, ξέρω ποιες ήταν, τηλεφώνησαν αμέσως και κάλεσαν τον κύριο Τάδε για να έρθει σε βοήθεια, λέγοντάς του, είναι ο Κοντογιώργης, τρέξε. Λοιπόν, ναι, δηλαδή... Τώρα πριν από κάτι χρόνια, δεν είναι πολλά. Ξεκινά από την ανακοίνωση αυτή που είχα κάνει εκεί πέρα. Δηλαδή, προσέξτε, ο διάλογος δεν υπάρχει. Στο επίπεδο δηλαδή της λεγόμενης επιστήμης, επειδή κινούνται κατά ιδεολογίες, δημιουργούν πάθη. Η επιστήμη δημιουργεί διάλογο. Λοιπόν, επειδή διακινούν την ιδεολογία, παθαίνουν ταραχή όταν υπησέρχεται η επιστήμη, το επιστημονικό επιχείρημα, διότι το επιστημονικό επιχείρημα είναι αποδεικτικό, δεν μπορούν να το αναιρέσουν. Άρα πρέπει να το καταργήσουν για να μπορέσει να επικρατήσει η ιδεολογία. Είναι ελληνόφωνοι οι Έλληνες της Τουρκοκρατίας, τελειώσαμε. Όταν μιλάνε όμως για τους Αρμένιους, δεν μιλάνε για αρμενόφωνους, μιλάνε για Αρμένιους. Στην ίδια περίοδο. Δηλαδή, οι μόνοι που δεν έχουν ταυτότητα είναι οι Έλληνες. Ναι, άλλοι... Εμείς έχουμε και τους φιλέλληνες όμως. Δεν έχω ακούσει φιλοαρμένιους, α πούμε, ένα φιλέλληνες. Ναι, και αυτό είναι Έλληνα. Όχι. Όχι. Ναι, δεν λέγονται φιλογάλοι, ας πούμε. Ναι, υπάρχει φρανκοφίλ, στη Γαλλία υπάρχει. Δηλαδή... Όχι, αλλά προσέξτε, ο φιλελληνισμός δεν είναι κίνημα υπέρ των επαναστατημένων Ελλήνων. Αυτό είναι ένα υποκεφάλαιο. Είναι κίνημα που προκάλεσε στο εσωτερικό των χωρών αυτών η Ελληνική Επανάσταση σε συνδυασμό με την Ελληνική Γραμματεία. Αντιμοναρχικό, στο επίπεδο βέβαια του μοναρχικού φιλελευθερισμού και όχι της δημοκρατίας. Αλλά πάντως αυτό ήταν που φόβησε και αυτό ήταν που έδωσε την ταυτότητα στην έννοια φιλελληνισμός. Άλλο πως εμείς το περιορίζουμε εδώ, γιατί πρέπει να αποδείξουμε ότι ήταν μια δυστυχής αγροτική κοινωνία, κακομήρικη, που ήρθαν να μας σώσουν. Να ρωτήσω κάτι για το φιλελληνισμό. Δεν έπαιξαν ρόλο και οι κοινότητες των Ελλήνων που ήταν στη Δύση? Βεβαίως ήταν. Γιατί... Μα... Αυτό συμβαίνει... Αλλά το άκουσμα του επιχειρήματος του ελληνικού που ήταν αντιαπολιταρχικό, δημοκρατικό ήταν, που κίνησε το ενδιαφέρον. Γι' αυτό και έχουμε εδώ αυτό το κίνημα και δεν το είχαμε με άλλα κινήματα, με άλλες επαναστάσεις. Διάβαζε για τον εθνικό ύπνο. Είναι ο εθνικός μας ύπνος, είναι ο μόνος που είναι ύπνος στην ελευθερία. Ναι. Δεν είναι ούτε καν εθνικός, ούτε καν πατριωτικός, ούτε... Για μένα εθνικός ύπνος είναι ο ακάθιστος ύπνος. Ήταν εκεί. Τώρα δεν μπορείς να τον έχεις. Μόνο έτσι η συνείδηση. Πάντως τα ρομπότ μπορούν να βοηθήσουν προς μία κατεύθυνση. Μια και είπατε για τα ρομπότ πριν. Ό,τι κάνανε οι δούλοι της αρχαίας Αθήνας να κάνουν τα ρομπότ. Εμείς στο Πολυτεχνείο πριν από αρκετά χρόνια μας λέγανε μηχανικούς σκλάβους πάντως. Δεν υπήρχε τότε η έννοια του ρομπότ. Στο Πολυτεχνείο του λέγανε μηχανικούς σκλάβους. Θυμήστε μου, για να δείτε πώς εξελίσσονται τα πράγματα, θυμήστε μου να σας διηγηθώ την εμπειρία μου στο Τόκιο.
σε ένα πειραματικό εργοστάσιο που είχαν φτιάξει εκεί για να πώς θα λειτουργεί στο μέλλον η εργασία. Εκεί τώρα, αν μια εταιρεία, ας πούμε, να πω τώρα, η McDonald's έβαλε οθόνες αφής, αυτό καταργεί αμέσως αυτό που πάσχει που παραγγέλνεις. Εγώ που έχω, ας πούμε, ένα χαρμπουργεράκι το μικρό δίπλα στη McDonald's, δεν έχω τα λεφτά να κάνω το ίδιο πράγμα. Άρα έχουμε διαφορετικό επίπεδο ανταγωνισμού. Αυτό ισχύει με οποιοδήποτε εργοστάσιο που φτιάζει αμάκια, που φτιάζει κομπιούτερ, οτιδήποτε. Εάν έρθουμε σε μια στιγμή στην οποία μια εταιρεία τα βγάζει όλα με μηχανήματα και εγώ αναγκάζομαι να τα κάνω όλα χειροποίητα, ό,τι έχει αυτό επίπτωση στον ανταγωνισμό. Αν αύριο γίνει πόλεμος, εγώ θα τρέξω να υπερασπίσω τα δικά μου, οικογένεια, ξέρω εγώ, πατρίδα, ό,τι θέλει ο καθένας, και της εταιρείας, η οποία εταιρεία όμως δεν πολεμάει, δεν παράγει παιδιά, δεν αποδίδει τους φόρους υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που τους αποδίδω εγώ. Πώς είμαστε ίσοι, και όχι μόνο είμαστε ίσοι, πληρώνει λιγότερο. Προφανώς λέμε. Και κουμάντο τον τόπο. Ναι, μα αυτό, γι' αυτό μιλάμε ότι για να αλλάξουν τα πράγματα μόνο ένας τρόπος υπάρχει. Η κοινωνία να μπει στο πολιτικό σύστημα και όχι να είναι ιδιώτης. Κλείνουμε. Την άλλη φορά θα συζητήσουμε τις υπόλοιπες έννοιες που μας απομένουν, αλλά θα δούμε και πώς διαμορφώνονται εντογίγνεστες, δηλαδή στην εξελικτική τους προοπτική, τι μας προσφέρει ο ελληνικός κόσμος, εάν τον δούμε ανασυγκροτημένον ως κοσμοσύστημα, στην όλη του ιστορική διαδρομή. Μήπως δεν φτάνουν οι τέσσερις συνεδρίες να κάνουμε άλλες τέσσερις. Να υπολογίσουμε κατά τις 12, θα τελειώσουμε την επόμενη. Όχι, θα τελειώσουμε στο σύντομο αυτό χρόνο, γιατί τόσον χρόνων έχουμε. Θα το τελειώσουμε όμως. Thank you.